μου φωτιά να ανάψω, βάλε μου κρασί. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βάσανο. Βάλε μου να πιω απ' το πιο το δυνατό της λησμονιάς στο βαλσάμο. Δώσε μου άνθους να ρίξω όπου πας και όπου διαβείς. Δώσε μου ψυχή να αντέξω τα καστούκια της ζωής. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βάσανο. Από πιο το δυνατό της λησμονιάς το βάλσαμο. Το παλτό σου. Τι έγινε αγάπη μου? Φύγαμε αγάπη μου. Γεια σας παιδιά. Κατάλαβες, θέλω να το ξανακάνω. Όχι, θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που έκανε. Εμείς στην Καλαμάτα το λέμε σφαλιάρα. Α, ώστε σφαλιάρα ήτανε. Ναι. Εντάξει, μία απάντηση ήθελα. Καλή νύχτα. Ελά, δεν τελειώσαμε ακόμα. Σταμάτα με πονά. Έτσι είναι ο σωστός άντρας. Την πονάει τη γυναίκα. Πάτε, μαζευτήκαμε στο κανάλι να τα πούμε το δύο. Να τα πείτε, να τα πείτε. Και στο κάτω-κάτω πρέπει να κάνεις ό,τι θέλεις. Αν πάμε μετά στο γιο μου, αγγένει το πράγμα. Έλα, βρε λάβη, πάμε για νανάκια. Νανάκια, μαζί με τη σούρα που έχεις, θα σε κοντά το πρωί με κεφάλι. Μα γιατί το λες αυτό, βρε λάβη, λιχνία σβηστή, πα σε γυνιομία. Να τα. Και δεν είναι και ανοιχτά τα διανυκτερεύοντα. Ναι, ηρωνέψου μας κιόλας τώρα, ηρωνέψου μας κιόλας. Μα βρε αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό. Το κακό είναι ότι με ρεζίλεψες μπροστά στους μαθητές. Μετά είναι το κακό. Και στις μαθητριές σου, το ξέχασες αυτό. Μινά! Ή μάλλον, σε αυτό το ρεζιλί και τα καταφέρνεις καλύτερα μόνος σου. Να βγες και από πάνω τώρα που μου χορεύεις αυτά τα ζαϊμπέκικα. Τι φετέλει αυτό. Με αυτά τα περίγραφα τα γαλαϊκά. Και με τι ήθελα να το χορέψω το ζαϊμπέκικο καρδιά μου με Τσαϊκόφσκι. Με τίποτα να μην το χορέψεις, να μην το χορέψεις καθόλου. Α, ακούσε εκεί, σαν την πρώτη τυχούσα. Μαθητριά σου ξανθιά κατά προτίμηση. Και στο κατά κάτω τι έχει δηλαδή ο Τσαϊκόφσκι. Μια χαρά είναι λατρεία μου. Αλλά αν εσύ μπορείς να βγάλεις τον τέρτη σου με Τσαϊκόφσκι, εμένα να με χέσεις. Α, έχουμε και τέρτια τώρα. Κατά περιπτώσεις. Κοίτα, αυτό το υφάκι δεν μου αρέσει καθόλου, ξέρεις, ε. Εγώ, αγγελέ μου, προσαρμόζομαι ανάλογα με τις περιστάσεις. Νομίζω το καλύτερο είναι να το ξεχάσουμε το απόψινο πριν είναι πολύ αργά. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσω μαζί σου. Μάλιστα, κυρία Ντένι μου. Ναι, ό,τι πείτε. Απόψε, ναι, απόψε. Καλά, ε. Σου έχω έτοιμο πολύ καλό υλικό. Βιβλία, δίσκους, ταινίες. Και πού τα βρήκατε όλα αυτά, κυρία Ντένι μου? Τα έκλεψα, πού τα βρήκα, χρυσό μου. Τα αγόρασα από κάτι ειδικά μαγαζιά. Παλιατζίδικα θερό, τα λένε στο μοναστηράκι. Λοιπόν, απόψε στις 10 σε περιμένω. Φλόρα! 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 Τα σου! Σου λέω! Τι έκανε, παιδάκι μου, γυρίζεις έτσι! Έβαλε σχέση στην βιβλιοθήκη. Και εγώ πώς ήρθε. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν είναι βιβλία, δίσκοι, ταινίες. Πες μου ότι δεν τα πούλησες. Αυτό σου λέω μόνο. Πες μου ότι δεν τα πούλησες. Δεν άθελα ρε χαμένα να τα πουλήσω. Ποιος τα αγοράζει τέτοια σκουπίδια? Τα σου, έτσι και θα μου δώσεις μια λογική εξήγηση. Δεν ξέρεις τι μηχανό θα κάνω εδώ μέσα. Πώς δεν ξέρω. Θα πάρεις τις φωνές, θα με απειλήσεις με χειροδικία και το πολύ πολύ θα σπάσεις και τίποτα. Στο τέλος επιτέλους όλα μέσα. Έτσι μου ζητήρα. Είδες πως τα έλεγα. Τι μου λέγες, μωρέ, τι μου λέγες, αφού εγώ τα έλεγα. Δεν έχει σημασία, εσύ και εγώ είμαστε ένα. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά μάλλον το έχει πει το ψεματάκι του κύριου καθηγητής. Διότι σου λέει από το Υπουργείο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι αναθέσεις για το μικρό της Επιδαύρου. Άρα. Άρα, τόλη μου να σε φιλήσω. Σε
χάμω λίγη σαράπια να σ' ακούνε. Είπαμε, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Τι δεν είναι σίγουρο, καλέ. Εγώ το κόβω το κεφάλι μου για να μην σου πω τίποτα άλλο που δεν διαθέτω. Ότι για άλλο λόγο κύριος καθηγητής μου στείλε τα λουλούδια. Και να μην με λένε εμένα σαρακατσάνα, άντε του την πω σήμερα κιόλας. Είπαμε, όχι, μην έχουμε βιασύνες. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Εσύ απλώς, μόλις πας σήμερα στη σχολή, παίξ τον λίγο, ξέρεις τώρα τα διπράζω, ακόψουμε αντιδράσεις και μετά βλέπουμε. Πολύ καλό αυτό. Κύριε καθηγητά! Παρακαλώ. Εγώ έχω ένα φίλο στο Δημινιό. Να τον χαίρεστε, δεσπινή μου. Φίλο μου, με πιέζει να σα πω το όνομά του στο Υπουργείο Πολιτισμού δουλεύει. Κάνει τι διακοπέ του στο Δημινιό και έχει και σπίτι εκεί. Ένα τεράστιο με τρει Φιλιππινέζε. Και μπορείστε. Δεν καταλαβαίνω, δεσπινή μου. Γιατί τι είναι το Δημινιό, τι είναι. Δύο τσιγάρα δρόμο μέχρι την Επίδαυρο. Ορίστε. Οπότε μπορούμε να μείνουμε στο Δημινιό και να πηγαίνουμε να κάνουμε τι πρόβε μα στο μικρό θέατρο τη Επιδαύρου. Αν ισχύει βέβαια αυτό που μα είπατε. Ε. Για τα λουλούδια, λέω, που μα είχατε στείλει τότε. Α, μάλιστα. Και τώρα μου επιτρέπετε. Γιατί είσαι ο νόσο άριστο, αμήνεται περί πάτρης. Δεν μπορείς να φανταστείς όλη μου πώς έγινε. Κατακίτρινος λεμόνι μιλάμε τώρα. Άρα ο κύριος δεν έχει κάνει τη σκατιά του, κατάλαβες. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν από μία μεριά να βλέπα τα μούτρα του. Ναι, το Βαγγέλη θα ήθελα. Έλα, Βαγγέλη, εσύ, Μαρκοράς εδώ. Ναι, βρε, χαθήκαμε να παρευχή. Ναι, να βρεθούμε και να βρεθούμε, να πάμε καμιά ψαρόσπα. Πώς τα λες, Βαγγέλη, πώς τα λες. Να σου πω, Βαγγέλη. Εγώ άλλο ήθελα. Έλα, τώρα σε κλείνω. Και μην ξεχάσει να συνεχίσει τι έρευνε. Θέλω να τον καψαλίσω τον. Άντε τώρα να μην εκφραστώ απόψε. Όχι, παιδί μου. Πρέπει να πω στη κυρία Ντένι. Με περιμένει η γυναίκα να με εκπαιδεύσει. Ναι, ρε Βαγγέλη, έτσι είναι όπω το ακού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Γι' αυτό θέλω να το προσπαθήσει. Τι να το προσπαθήσει, δηλαδή. Θέλω να το κάνει. Μα γιατί. Γιατί έτσι είναι το ύφασμα, χρυσό μου. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν λέμε ότι πρέπει να τι δει, πρέπει να τι δει. Όλε. Πότε θα προλάβω, κυρία Ντένι μου. Έχω σπίτι και πλατό να κουλαντρίσω. Λοιπόν, αρχίζουμε με αυτήν εδώ. Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της. Υπέροχη ταινία. Διδακτική και με νόημα. Την έχετε δει? Όχι, εγώ είναι η Νέτα, ξέρεις, τις μοιράζουμε και τις βλέπουμε μισές εκείνη, μισές εγώ. Πώς την είπατε, κυρία Ντένι μου? Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της. Και είναι δυνατόν να είναι ωραία ταινία με τέσσερις μόνο ηθοποιούς? Τι να σου πω, την Νέτα δεν την επηρέασε καθόλου αυτό. Τέλος πάντων, ας πάει και το παλιάμπελο, τι άλλο έχουμε. Αυτό θα σ' αρέσει οπωσδήποτε. Στη φωλιά του κούκου. Στη φωλιά του κούκου. Καθίστε καλά, κυρία Ντένι μου, που θα δω και ντοκιμαντέρ. Δεν μ' αρέσει το ντοκιμαντέρ. Μα δεν είναι ντοκιμαντέρ, χρυσό μου. Αμέσως. Άκουσες κούκους, ντοκιμαντέρ. Καλά, μην κάνετε έτσι. Πώς θα μην κάνω έτσι. Όλο αντίδραση είσαι. Συγγνώμη, δεν ξαναλέω τίποτα. Συνεχίζω. Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές. Και στο σπίτι ποιος είναι? Μα φυσικά και θα κρατηθεί απόλυτη η χεμήθεια, Βαγγέλη. Δεν με ξέρεις τώρα. Να μείνω ήσυχος. Να μην μείνω. Και πότε θα ξέρουμε δηλαδή. Εντάξει, εγώ θα σε ξαναπάρω να το θυμίσω γιατί. Το ξέρω ότι δεν ξεχνάζει, Βαγγέλη, αλλά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μην ανησυχείς, χρυσό μου. Μία έχουμε ακόμα και τελειώ. Οι αδελφές Μπροντέ. Οι αδελφές Μπροντέ, καλά, αυτό θα το δω με τον Ντόλι. Σίγουρα θα τις ξέρει. Λοιπόν, από βιβλία έχουμε την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Για ξαναπέστε το αργά-αργά. Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, του μεγάλου Μίλαν Κούντερα. Καλά, πειράζει, μπροντά. Μην έχει ενοχές, χρυσό μου. Και εγώ το διάβασα όταν άκουσα ότι ήταν δάσκαλο τη Χείρα. Αχ, κυρία Ντένι μου. Και το. Θα φτύσω στους τάφους σας. Χριστός και Παναγία, τι σατανιστικά είναι αυτά, κυρία Ντένι μου. Δεν είναι σατανιστικά, χρυσό μου. Αχ, πολύ δύσκολο μου φαίνονται αυτά, κυρία Ντένι. Μόνο και μόνο από τους τίτλους, δηλαδή. Μην ανησυχείς, χρυσό μου. Στην αρχή δεν θα καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα, αλλά μετά. Δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Τι τραβάω, Χριστέ μου, γυναίκα. Κατάλαβα, Βαγγέλη μου, κατάλαβα, εντάξει. Τι να κάνω. Θα περιμένω. Χρόνος θα μου φάνει εβδομάδα τώρα, αλλά τι να κάνω, θα περιμένω, εντάξει. Πότε να σε ξαναπάρω? Το άλλο Σάββατο. Εντάξει, το άλλο Σάββατο. Δεν μπορώ άλλο τώρα. Δεν μπορώ. Νιώθω σαν περίπτερο που έχει περάσει από πάνω του τρόλεϊ. Αλλού εγώ, αλλού το μυαλό μου. Ας μείνουμε στο αλλού εγώ. Πολύ δύσκολη η εκπαίδευση. Πολύ δύσκολη. 14 ταινίες, 8 βιβλία και ένα μικρό, χώρια οι μουσικές. Και όλα αυτά σε μία εβδομάδα. Αυτό μωρή πια δεν είναι εκπαίδευση. Το φεστιβάλ της Κνεοδηγή τι είναι? Και όλα ανακατωμένα. Όλα μπουρδουκλωμένα, τόλη μου. Και εκεί που βλέπω δύο ελληνικές ταινίες και λέω ωραία, θα γελάσουμε. Ποιες είδες? Τον Άγγελο και τον Εργένη. Θα γέλαγες, μωρή κουρούνα, με τον Άγγελο και τον Εργένη? Και πού να φανταστώ εγώ ότι υπάρχουν ελληνικές ταινίες που δεν γελάς? Όχι ότι δεν είχε γέλιο. Είχε, αλλά ήταν από αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω. Να σε ρωτήσω κάτι, Βρετόλη μου. Πρόσεξε τι να με ρωτήσεις. Δεν παντρεύτηκε τελικά ο Εργένης, γιατί δεν κατάφερα να το τελειώσω. Τον Άγγελο. Δεν σε πιστεύω. Να μην σώσω να δω το Εργένης νούμερο 2. Πάντως έτσι όπως τον είχαν κάνει σαν κουρεμένο γίδι, πώς να μην είναι Εργένης ο Χριστιανός. Καμιά άλλη είδες? Ναι, τον Μπεν Χουρ. Καλέ. Γιατί τους είχαν με φουστίτσες και τζαμάντρες? Ήταν άλλες εποχές εκείνες. Ωραίες εποχές. Καλά. Να δεις τον Τσάλτον Χέστον. Με μείνει μέχρι την αμυγδαλή να τον ξεχωρίζει από τη Φέη Μακρύ. Σοβαρά! Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σου είμαι υπόχρεωση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και πού σε. Όταν με το καλό ανεβάσω την Αττική Ορία, θα σου στείλω μια πρόσκληση. Θα λείπεις. Καλά, καλά. Και πάλι σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου. Φλόρα, 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 φλόρα
Α, σε φιλήσω. Σιγάρε, τι έπαθε. Με λέει στην καρδιά σου. Μωρή, ξέχασα να σου το πω. Με πήρε τηλέφωνο ο Μιχάλης και μου είπε ότι μέχρι χτες τουλάχιστον δεν είχαν αποφασίσει για το μικρό της επιδαύρου. Άρα, όταν αυτός ο κύριος σας έστειλε πριν δύο εβδομάδες λουλούδια ότι τάχα μου δήθεν το πήρε. Έλεγε ψέματα ο αλήτης. Έτσι φαίνεται. Α, τον κέρατα. Άρα, τόλη μου, για άλλο λόγο μου τα έστειλε τα λουλούδια. Δεν θα έρθει Δευτέρα να πάω στη σχολή. Θα του δείξω εγώ. Πώς είπατε? Είπαμε, κύριε καθηγητά, ότι αυτός ο φίλος μου από το Δίμηνιό που σας είχα πει δεν θα μας το δώσει στο σπίτι. Γιατί μου είπε ότι δεν το χρειαζόμαστε, αφού εσείς δεν έχετε πάρει το μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Ναι. Ναι. Μου είπε μάλιστα ότι όχι θέατρο, ούτε πάρκινγκ στο Λεωνίδα δεν σας δώσανε. Μάλιστα. Ένα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μας είπατε τόσα ψέματα και γιατί μου στείλατε εκείνα τα λουλούδια. Ισχύει αυτό που σας είπα, δεσποινής μου. Για το μικρό θέατρο της Επιδαύρου σας τα έστειλα. Ναι. Ναι. Τι φανταστήκατε, δεσποινής μου. Καλώς την ήρθατε. Ακόμα κοιμάτατος. Ναι, το χαϊδούρι. Κωνσταντίνα, αγάπη μου, ξύπνα, θα το χάσουμε το τρένο. Ξύπνα, ρε, θα φέρω το πουγέλο. Ξύπνα, παιδί μου, θα φύγει το τρένο. Καημότητα έχω να μπω κι εγώ στο Intercity και να ταξιδέψω με την Ελλάδα που πάει στο 2000. Άσε με ρε Φλόρα τώρα με στον Πλασιέ και το Φαντάρο. Με στον Πλασιέ και το Φαντάρο. Τι μου θύμισες τώρα. Τι. Τίποτα, τίποτα. Πόσες μέρες θα είμαι στη Θεσσαλονίκη? Θα μια εβδομάδα. Κωνσταντίνε! Και πώς, ε? Μην αργήσεις, να γυρίσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Και εσύ να προσέχεις το σπίτι. Ένιος. Γενικότερα στο λέω. Και εγώ γενικότερα το ακούω. Κωνσταντίνε! Πάει, θα το χάσω και το τρένο όπως έχασε και το αεροπλάνο. Και αυτά είναι για το δρόμο. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτά, καλέ? Να μην έχεις κάτι να τσιμπήσεις. Πες πως σου ήρθε μια λιγούρα. Αυτό δεν είναι πες ότι μου ήρθε μια λιγούρα εμένα. Αυτό είναι πες ότι ήρθε μια λιγούρα σε ένα λόγο μαύρο σκούφιδων. Τσόπα δεν ξέρεις εσύ. Το τσαφτσούφ θα σου ανοίξει την όρεξη. Δεν σου έβαλα, ναι. Λίγο πατέλιας, ντολμαδάκια, τυροπιτάκια. Μου πιάσανε στον πάτο. Λίγο πιλαθάκι, μια σαλατούλα έτσι να τα σπρώξεις και κεφτεδάκια. Α, και κεφτεδάκια. Μα τα κεφτεδάκια τα θέλει παράδοση. Βρε Φλόρα μου, πώς θα τα φάω όλα αυτά. Αν δεν τα καταφέρεις, άσε να τσιμπολογήσει κάτι και κανένα μαύρο σκούφι. Κωνσταντίνε, ξύπνα. Θα σου βάλω άντζη σαμίου. Έτσι καλά του κάνεις, μην τον λυπάστε, τους άντρες δεν πρέπει να τους λυπόμαστε. Εξάλλου, για δύο πράγματα είναι χρειαζούμενοι. Παρακαλώ. Το άλλο είναι να μας πηγαίνουν στο τρένο. Ξύπνα, βρε, ύπναρα, έχουμε αργήσει. Έτοιμοι, είμαι, φύγαμε. Και τι θα τους πεις τώρα? Τι θα τους πω, ξέρω, δεν θα τους πω. Τι έπεσε γέφυρα, σταύρο θα τους πω. Ποιο σταύρο, εμείς μένουμε στο κέντρο. Είδες αυτές τις κουνιές μου πληρώνω. Μα είναι, να αρχίσεις να τους προετοιμάζεις. Θα την κάνεις σιγά-σιγά. Καλά, καλά. Δεν κάνει ο γιος μου να εκτίθεται στους προβολείς, έτσι να τους πεις. Καλά, εντάξει, θα τους το πω, θα τους το πω. Πω, πω, ούτε στο δεύτερο break δεν θα φτάσω. Πού ακούστηκε ρε βρέφος να κάνεις σολάριο? Πού είσαι, μωρή, παράθυμα το κεφάλι σου? Με πήρε λίγο ύπνος. Τι γίνεται εδώ? Εδώ όλα εντάξει, πήγαινε να ξανακοιμηθείς. Έλα, μωρή, πώς κάνεις έτσι, δεν βάζεις λίγο τους γυμναστές παραπάνω? Πόσο παραπάνω μπορεί να τους βάλω πια? Φεστιβάλ φλάσεων είχαμε εδώ μέσα. Αφού αύριο οι άνθρωποι θα βγάλουν το πρόγραμμα σε απευθεία σύνδεση από το γενικό κρατικό. Έχουμε στον αέρα. Μαγειρική έχουμε στον αέρα. Ωραία, έχουμε χρόνο. Τι χρόνο έχουμε, μωρή, τη χάρπα? Ό,τι θυμόταν το μαγείρευσε η γυναίκα και τώρα έχει πιάσει τις συνταγές για τις γιορτές. Και πού βρισκόμαστε? Στην Τσικνοπέμπτη βρισκόμαστε. Νικολιούλη ήρθε? Όχι, τελευταία στιγμή το ακύρωσε. Πάει, γιατί? Γιατί θέλει να ξανατραγουδήσει το καροτσέρι που τραγουδίσει στη ρούλα. Πάλι? Ναι, γιατί λέει τώρα που φτιάξει τα δόντια της και δεν σφυρίζει πια, θα το πει καλύτερα. Λέψονάρ! Εσύ, μωρή, γιατί άργησες? Διάβαζα, μωρέ, όλο το βράδυ, ιστορία θεάτρου. Άντε, τελείων, τελείων, τελείων. Τόλι, τόλι, πήγαινε φέρε μου το μικρόφωνο. Έλα, αγάπη μου. Σκαμία. Ομιλείτε. Ναι, ομιλείτε. Δεν ομιλείτε. Ας το διάλογο, πάλι με τσαβούρα. Ποιον βρίζεις πάλι, χριστιανή μου? Άσε με κι εσύ. Ακόμα οι άλλοι δεν έφτασε στα Ινόφυτα και μου άρχισαν οι προσκλήσεις για μεταμεσονύκτιες προβολές. Άρα, και πού το μυριστήκανε κιόλας ότι έφυγε η κυρία Μίνα? Δεν τις ξέρεις εσύ τι λυσάρες είναι αυτές? Είσαι αθώα εσύ. Αυτές, παιδί μου, έχουν φωτοκύτταρο στο. Ο κύριε. Δημήτρη, που ξέρω ότι δεν εμφανίζεις συχνά στην τηλεόραση. Μόνο κάθε μέρα. Εννοώ σαν προσκεκλημένος εκπομπές. Σαν τη δική σου, καλή ώρα. Όχι, πρώτη φορά είναι. Σ' ακούμε. Οι αληθινές ιστορίες θα πρέπει να σου πω μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ελληνική τηλεόραση. Πα, σε καλό μου. Έχουν δώσει το στίγμα τους και έχουν αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Ίσως χάρη στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, τους καλεσμένους μας, με σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Πω, ματιασμένη θα είμαι. Πες 3 φορές το πάτερ ήμουν από μέσα σου να συνεχίσουμε. Καταρχήν θα πρέπει να σου πω, εντάξει είσαι, ότι δεν μιλάμε για ένα ακόμη reality show. Κάνεις και show? Ναι, μετά το Sky, έτσι, για συμπλήρωμα στο Χαρτζηλί και εμφανίζομαι που και που στο Diamonds and Pearls. Καλό! Σ' άρεσε? Μ' αρέσει, Δημήτρη μου, που ενώ έχει σοβαρή εκπομπή είσαι και χιουμορίστας. Άμα έχεις καλή παρέα, όλα γίνονται. Δουλεύεις πολύ. Δουλεύω πολύ και για να σου πω την αλήθεια δεν έχω καθόλου μα καθόλου καιρό για χάσιμο. Δηλαδή ο ύπνος σου λείπει? Όχι περισσότερο από τις εσένα. Και τι κάνεις όταν ιστάζεις και εσύ δουλειά? Πάντως δεν πηγαίνω σε πρωινές εκπομπές. Εσύ? Αν δεν μπορεί να ρίξει λίγο νερό στα μου τόσο συνελθείς. Ας το πιάνε από μέσα μου. Άντε, γεια, Δημητράκη. Καληνύχτα, καληνύχτα. Να μας γράφεις, να μας γράφεις. Τι την ταλαιπωρείς την κοπέλα κι εσύ? Τουλάχιστον φέρνεις κανένα ράτζο εδώ να ξεραθεί, να βρεις την ησυχία σου. Συγγνώμη, Δημητράκη, υπάρχουν και κακά πρωινά. Κακά πρωινά για εμάς, θα πεις. Γιατί για εκείνη είναι βαθιά μέσα. Τι φεύγεις? Φεύγω, αλλά αν χρειαστείς καμία βοήθεια, έχω κάτι καλές γνωριμίες, πολύ καλές γνωριμίες, Δημητράκη. Αν δεν δει η κατάστασή της είναι αυτές. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις, δηλαδή. Ναι. Ναι.
Ομιλείτε! Δεν ομιλάει. Δεν της αρέσει η φωνή μου. Ας το διάλογο με παλιοπρόμα. Το κλείσε. Το κλείσε. Που να της κλείσει το χέρι η πόρτα, Παναγία μου. Ένα μωρέ, μην είσαι και εσύ υποπτική. Αν μπορεί να φύγει τίποτα άλλο. Ξέρω πολύ καλά ποιος θέει η έννοια σου. Ποιος? Ο δικός μου, προκομμένος. Που τώρα στα γεράματα τότε μουλάρει ράτσας. Αν θα στο κόψω με το χλιμίντρισμα θα δεις. Σήκω. Πού να πάμε? Για καφέ στη Σκυραδάφνη. Πού να πάμε, μωρή? Να ψάξουμε για ενοχοποιητικά στοιχεία. Πιανού! Του Γιάννη Παπαντονίου, πιανού! Του δικού μου του προκομμένου. Σήκω! Άντε, μωρή, άρχισες! Ποιος είναι τώρα μέσα? Φωνάζεις, ο Καλλιόρας. Τις έχεις ερωτήσεις? Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσεις τίποτα. Θα κάνει ένα μονόλογο για τις γυναίκες στη ζωή του. Και πόσο θα κρατήσει? Κοίτα, αυτός ήθελε να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά εγώ τον έψα μέχρι το επόμενο break είναι αρκετό. Δεν θα βρω τίποτα! Έννοια σου! Θα σου δείξω εγώ, κακομίλη μου. Κάτι θα βρω, δεν μπορεί. Ψάξω να βρω και τότε θα τα πούμε. Τον ιό της Πανούκλας βρήκα. Άσε κάτω, μωρέ, το γλυκό, το ρίμαξες, μωρέ, έλα να με βοηθήσεις. Θα ρίχνουμε τα τείχη, μωρέ, να σε βάλουμε σαν τις Ολυμπιονίκες. Τι να κάνω, Φλόρα μου, πώς το θέλω. Ο Φώτης, με βάζεις να τρώω ένα παγίνο για να πάμε μετά στο ποντιλάνι να πάρουμε το εκατομμύριο. Τελικά, δηλαδή, εσύ τι γνώμη έχεις, ότι ο Σέξπιρ μας πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Άμλετ είχε σεξουαλικές σχέσεις με τροφιλία? Α, δεν ξέρω τι μας πρέπει ο Σέξπιρ. Πάνω σε εγώ με τέτοια οφιλία δεν θα είχατε πολλές αντιστάσεις. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Τι ευχαριστώ, ρε Γιάννα, τι ευχαριστώ. Η οφιλία. Πώς να το πω, δεν έχει το σεξ στο μυαλό της. Μα γιατί το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά? Ούτε η Διάνα έχει το σεξ στο μυαλό της. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Σε όλο το υπόλοιπο σώμα της το έχει. Άμα! Δεσποινής κουτουρά του. Δεσποινής κουτουρά του. Παρακαλώ. Μήπως να μας λέγατε μια καλή νύχτα πριν πέσετε να κοιμηθείτε. Μα γιατί το λέτε αυτό, εγώ σας παρακολουθούσα κραδάντος. Πηγαίνετε να πιείτε ένα καφέ, Δεσποινής. Ξέρετε, συγγνώμη κιόλας, αλλά χτες όλη τη νύχτα διάβαζα ιστορία θεάτρου. Άμα! Και τι διαβάζατε? Για τα αμφιθέατρα. Α, μάλιστα. Άρα θα ξέρετε να μας πείτε. Τι έργα παίζονταν στα αμφιθέατρα? Βεβαίως και ξέρω. Στα αμφιθέατρα παίζονταν έργα αμφιθεατρικού περιεχομένου. Κύριε καθηγητά, να το σημειώσω αυτό, να το έχω για εξεταστέα ύλη στο τέλος. Ωραία, Μαρίνα, άστο μωρό μου. Πάμε να σου φτιάξω εγώ ένα καφέ, θα έκανε συνέρθεις. Σε τι οφείλουμε την τιμή? Κάτσε. Εξαι ότι μαζόμουν να. Κάτσε κάτω, ρε! Καλά, καλέ. Να σε καλά, βρε Πέτρο, άνοιξαν τα μάτια μου. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, μωρό μου, να στα ανοίγω. Συγγνώμη που διακόπτω την όμορφη παρέα σας, αλλά Δεσποινής, μπορείτε να μας αφήσετε και λίγο μόνος. Ευχαρίστως. Τι έγινε πάλι? Αυτό το πάλι είναι το πρόβλημα, Πέτρο. Σαν πατέρα σου μιλάω. Ναι, παπά. Πρόσεξε, έχεις γίνει περίγελος της τάξης. Εσένα τι σε νοιάζει? Εμένα τι με νοιάζει εμένα, ρε. Εγώ το λέω έτσι, γιατί δεν είναι και τόσο κοψό, εσένα είσαι από πίσω. Εντάξει, μωρέ, ένα καφέ της προσφέρα, πώς κάνεις, έτσι, όχου. Αν δεν είναι καφέ στο πρόβλημα, Πέτρο, η ζάχαρη είναι που πειράζει. Τα τσιτάτα στην τάξη σου, εντάξει. Πέτρο, παιδί μου, πρόσεξε. Τραυματίζεις το κύριο σου. Τα τραύματα του έρωτα είναι ένδοξα. Πέτρος. Πέτρος, σοβαρέψου! Αφού εσύ το βλέπεις, το χρήτσι δεν θέλει. Δεν θα το έλεγα. Τι θέλει? Λοιπόν, υπάρχει ένας καλός και ένας κακός τρόπος να σε κάνω να μου πεις την αλήθεια. Να αρχίσαμε από τον καλό. Ο καλός είναι να σε αφήσω στο ξύλο. Δεν θέλω να ακούσω τον κακό. Μίλα, σιγά, καλέ, δεν έχεις φάει κανένα παραπέρα. Λέγε! Σου είπα, βρελάμπη μου, είναι περίοδος μεταγραφών και συζητάνε για ένα καινούριο σοου. Και το συζητάει 8 ώρες την ημέρα κάθε μέρα εδώ και 20 μέρες. Παιδί μου, είσαι εκτός πιάτσας, γι' αυτό τα λες αυτά. Εδώ σου λέει μεταγραφή της Ρούλας από τον Αντένα στο Μέγκα συζητιόταν πριν καν την πάρουμε στον Αντένα. Να το πιστέψω. Πώς τον είπες στον κακό τον τρόπο? Λοιπόν, να αυτά για σήμερα, για σας τελευταίο. Και πότε θα έχουμε το τελικό κείμενο των τράδων? Α, ναι, έχω κάποια προβλήματα με τη μετάφραση, σε λίγες μέρες. Κύριε καθηγητά, αν θέλετε, έχω ένα φίλο με lower που μπορεί να σας βοηθήσει. Και εγώ έχω ένα φίλο γιατρό που θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Δεσμοινής μου, αλλά δεν σας το λέω κατά μου τώρα. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Δεν είναι και θες εδώ. Ήρθα να πάρω τη φίλη μου και αυτό σε πειράζει? Γεια σας. Καληνύχτα, κύριε καθηγητά. Τον βλέπετε? Τον βλέπω. Καλά λέει είναι εδώ ότι του λείπει βιταμίνη ε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, Χρυσό μου. Καληνύχτα. Καλησπέρα, κυρία Μαρκορά. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Εγώ πάω να ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο και να φτιάξω και το μαλλί. Τι κάνετε, κυρία Μαρκορά? Τον κόσμο ομορφότερο, αγάπη μου. Θα ήθελα να σας δω κάπου έξω από εδώ. Εγώ όμως δεν θα ήθελα. Στη ρίτα θα είμαι. Λοιπόν, άδεια χαρά και συγγνώμη που σου πιέσαι. Καλέ χαρά μου, έχουν με πιέσουν εμένα από. Θα σου πω, μην πει βλέπει, Μαρίνα. Καλέ αλίμονο μεταξύ αντρών τώρα. Λοιπόν, τα νέα σου. Τι νέα, κυρία Ντένι μου, τι νέα. Έχω ξετραβωθεί στο διάβασμα και ποιο το αποτέλεσμα. Δεν μου δίνει καμία σημασία. Ό,τι και να κάνω που να γκριεύει. Ούτε ένα ευχαριστώ το γαϊδόρι. Τίποτα, τίποτα. Αντί για μάνα, χολή. Δεν μου λες εσύ κάνεις όλα αυτά που είπαμε. Ανελειπώ και παραλίλου. Και τις ταινίες βλέπω με δυσκολία βέβαια. Και αυτές τις πεθαμένα τζίδικες μουσικές ακούω. Να μου λες τα 100 χρόνια μοναξιάς. Τα τέλειωσες. Πολλά χρόνια, κυρία Ντένι μου. Πολλά χρόνια, πολλές σελίδες και πολλά ονόματα και όλα μπουρδουκλωμένα. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί το θειό του. Έτσι κάνουν παιδί με αυτοί όλοι με τα σοβαρά βιβλία. Γράφουν εκεί πολλά για να συμπερδεύουν, να μην καταλαβαίνεις τίποτα και να λες μετά τι ωραίο βιβλίο που ήταν. Τι θέλεις, Χρυσό μου, να σου δώσω να διαβάσεις τη Λοξάνδρα? Γιατί το λέτε αυτό? Δεν είναι καλή συγγραφέα η Μπέτι Βαλάση? Ρωτάτε, αλλά ο άλλος έχει εκεί πέρα τρία ονόματα. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Σταραδιάζει στη σειρά και έρχεσαι και θα μπώνεσαι. Δεν μου λες, του ρίξες κανένα υπονοούμενο ότι το διαβάζεις? Τι υπονοούμενο, καλέ, ολόκληρο το βιβλίο του ρίξες στα πόδια για να πάρει χαμπάρι και αυτός δεν που γύρισε να με φτύσει. Και καλέμε, τον Γκαμπριέλ Γκαρσία. Έτσι ήταν από μικρό.
μικρό. Αγρίκος και αντιπαθητικός, ίδιος ο συγχωρεμένος ο Μαρκοράς, καλύτερο. Αλλά δεν μπορώ να πω. Στην κηδεία του ήρθαν οι πάντες. Ήθελαν να τον αποχαιρετήσουν, ε? Όχι, Χρυσό μου. Ήθελαν να σιγουρευτούν ότι πέθανε. Πήρε η Μίνα κανένα τηλέφωνο? Η Μίνα όχι, αλλά δόξα τω Θεώ παράπονο δεν έχω. Τα τηλέφωνα βαράνε. Αφήσανε ονόματα? Όνομα όχι, επάγγελμα. Το αρχαιότερο. Τασού! Αυτά τα σου βρε ρε μάλι της φωκιώνος νέγρη που δεν πρόλαβε το κορίτσι να φύγει να βγάλει το ψωμάκι του και μου πλακώσαν οι τσούλες στα τηλέφωνα. Έλα να μου πας, σου μιλάω! Παράνα μου! Αλλά δεν θες εσύ, εγώ αυτό που σε συγκαλύπτω, που δεν το πιάνω το κορίτσι να του τα πω όλα χαρτί και καλαμάρι. Και σου είπα, μην την πήρεις τη μαυροδάφη μου νορού, βιβαράει. Έχει χάρη, βρε, που έχεις αυτή την άγια γυναίκα, αυτό το κουτουρνίδι και δεν σε έριξε ο Θεός στα χέρια μου. Αν ήσουν άντρας δικός μου, θα σου δίνα δηλητήριο. Αν ήμουν άντρας δικός σου, θα το πεινα. Ναι. Εσύ κτίρι βλαδιάτικα. Λοιπόν, Χρυσό μου, γιατί μου τηλεφώνησες να βρεθούμε? Κοιτάξτε, κυρία Ντένι μου, έχω ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όχι εγώ, ο καψερός ο Τόλστοϊ. Τι έπαθε το παιδί? Το παιδί έπαθε ότι είναι κάποιος στη δουλειά που τον βλέπει και κάπως του έρχεται. Δηλαδή, δεν μου είπε τίποτα. Εγώ το πω. Λέγε μου τέτοια. Ώστε ερωτευμένο το πλάκι μου. Ερωτευμένο, σιγά μην ερωτευμένο. Απλώς του αρέσει. Δηλαδή, νομίζει ότι του αρέσει. Απλώς θέλει να τον κάνει να τον προσέξει. Και εσύ που το ξέρει? Πού να το ξέρω εγώ, κυρία Ντένι μου. Τι, απλώς το μυρίζομαι, γιατί εγώ τον Τόλι, σαν αδελφή μου τον έχω. Και αυτός ποιος είναι, τον ξέρουμε. Είναι ένας καινούργιος στη δουλειά, αποκλείεται να τον ξέρετε. Και? Τι και? Αυτός τι κάνει? Τη ζωή μου κόλαση μου κάνει, κυρία Ντένι μου. Εσένα? Όχι εμένα, κυρία Ντένι μου, του Τόλι. Τα είπα αυτά, μην τα ξαναλέμε. Α, το κτίνος. Ο καημένος ο Τόλι, τι με το καλό του φέρετε, τι προσπαθεί να τον έχει από κοντά. Και αυτό το τέρας τίποτα. Τίποτα. Τίποτα αντί για μάνα, χολή. Σαν και εσένα με τον Κωνσταντίνο, ένα πράγμα. Μα δεν μία σχέση, κυρία Ντένι μου. Πώς σας ήρθε τώρα αυτό, δεν καταλαβαίνω. Επί του επαγγελματικού εννοώ. Δεν ξέρω τι να κάνω, κυρία Ντένι μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, δηλαδή, για να βοηθήσω τον φίλο μου, γιατί βρίσκεται σε πολύ μεγάλη σύγχυση. Και δεν μου λες. Αυτός. Τι έχουμε καταλάβει, μας θέλει. Πότε πιστεύω, δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει από τον Τόλι, γιατί εγώ εδώ, για πού να ξέρω. Κάτι γίνεται. Αλλά. Φοβάται να εκδηλωθεί. Α, το γορούνι, εκδηλώσω, ρε! Τι σου ζητάμε? Μήπως να τον πιάσει να του πει. Πού να του πει ο παπάς θα φτύει και ο διάκος στο κεφάλι. Δεν μου λες, πώς τον λένε αυτόν? Τι είπατε? Λέω, πώς τον λένε. Θανάση τον λένε. Θανάσια, ε. Ήμουν σίγουρη. Πιάσε δύο τράι, να δούμε τι θα κάνουμε. Λύσαξες, μου έριξε τσίπα, τη λύσαξες πια! Κυρία Μίνα μου, εσύ! Κανένα δεν έβριζα. Α, γι' αυτό λες. Τίποτα καλέ. Πάει, κυρία Μίνα, μόνο σου. Τη Μαριάνθη από δίπλα έβριζα. Με έχει τρελάνει στα τηλεφωνήματα από το πρωί. Ναι, να στο δώσω το παιδί. Όλα καλά. Έλα, Μίνα. Καλά, εσύ. Να τον κάνει να ζηλέψει. Μπα, με αυτόν θα πιάσει. Με όλους πιάνει. Αν μη τι άλλο, είναι ένα πρώτη τάξη ως τσεκάρισμα για να δούμε αν μας θέλει. Είναι ένα καθάρισε τη θέση σου, μαυτή σου την κατάσταση, μην κάνω επανάσταση. Λέτε. Παιδί μου. Είναι η Νέτα. Την ξέρεις την Νέτα? Όχι. Αυτή. Χειμώνα του 70. Μετά από ένα χαστούκι που έριξε στον Ιωαννίδη, ποτέ δεν μάθαμε γιατί, βρίσκεται με τον άντρα της τον Ήλιαρχο, με δυσμενή στην Πρέβεζ. Ο καιρός περνούσε, χάλια ήταν. Εγώ πάλι ήμουν με την Μελίνα στο Παρίς. Με τον Τζούλη, εγώ τους γνώρισε και μην ακούς τι λένε. Άλλη φορά θα στα πω τα δικά τους. Πού ήμουνα? Α, στην Πρέβεζα. Μπαίνουνε πλέον ένα βράδυ να δουν το Μεσόγειος, λέγεται. Και ξαφνικά, σκάει μύτη ο Μπάμπης από το Αργοστόλι. Υπολογαγός στην πυροβολαρχία Πρεβέζης. Ψηλός, ντελικανής. Φτιστός ο Άλκης για να κάσει στους γενέους του Γορά. Στο πιο νησιώτικο αυτός. Και έρχεται η Νινέτα και χάνει τον κόσμο. Καλή ώρα τα δικά σου. Για την Νινέτα μιλάμε τώρα. Να μη στα πολύ λόγο. Τον αρχίζει στο κυνήγι. Τι στο σινεμά αυτός από πίσω είναι η Νινέτα. Τι στη λέσχη αξιωματικών από πίσω είναι η Νινέτα. Τι στο στρατόπεδο να πηγαίνει να τον καμαρώνει στις βολές. Από εκεί της έμεινε και το κουσούρι στο αυτή. Και αυτός ο αχρίος με το σις και με το σας. Έτσι για να μας πάει τα νεύρα. Τελείωσε ανεκδήλωτος. Καλή ώρα τα δικά σου. Για την Νινέτα μιλάμε τώρα. Λοιπόν, παίρνω την πρώτη πτήση που βρίσκω μπροστά μου. Κατεβαίνω κατά λάθος στο Λονδίνο. Αγοράζω ένα ωραιότατο ταλιέρ. Ολόμαλο. Το καταυχαριστήθηκα με το ψοφόκριο στην Πρέβεζα και καταστρώνουμε το σχέδιο. Αλλά επειδή δεν βρίσκαμε κανένα πρόχειρο για να κάνουμε τον Μπάμπη να ζηλέψει, σκεφτόμαστε τον άντρα της, τον Ήλαρχο. Ο Ήλαρχος βέβαια. Θου, φαλακρός πράκτορ. Αλλά στην αναβροχιά καλό είναι με το χαλάζι. Ένα χαλάζι που είχαμε φάει με τον Μαρκορά στο Πάπινγκο. Κυρία Ντένι μου, ξεφεύγουμε. Ναι. Αρχίζει λοιπόν το φλερτ την Ινέτα στον Ήλαρχο. Τι γλύκες, τι αλαμπρατσέτα στον Ιφοπάζαρο, την παραλία, το φανάρι. Εγώ να αρχίζει να διαολίζεται ο Μπάμπης. Και να του ορμάει στην ταβέρνα η ωραία Πρέβεζα που φουντάρισε ο Καριωτάκης απέναντι και να τον ταΐζει τη σαρδέλα στο στόμα. Ούτε νιώπαντρε. Και ξημερώνει η άγια μέρα και τα παίρνει ο Μπάμπης και τη βουτάει από το λιακά και της λέει: Άκου να σου πω, μωρή. Το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο. Το να πατάς τον γκόμενο που το έχεις δει γραμμένο. Και μετά? Μετά 3 χρόνια έπεσε η χούντα. Όχι, με την Νινέτα λέω, τι έγινε. Με την Νινέτα,
Ερωτεύτηκε τον Ήλαρχο. Λέτε να πετύχει. Bien sûr. Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για την αντίπραξη. Και τότε θα σου πω εγώ, Θανάση. Εγώ νηπετής και ο διρώμενος θα τον παρακαλά στον Τόλι. Αλλά εμείς τι θα γυρίσουμε τότε να του πούμε. Όχι, εμείς ο Τόλις. Ναι, τι θα γυρίσει να του πει. Τώρα κλαις. Γιατί κλαις. Συ δεν ήσουν που γέλαγες χτες. Αυτό να του πει θα πιάσει. Βέβαια θα πιάσει. Εδώ το υποδολάρας έκανε χρυσό δίσκο. Ο Τόλις. Ωραία. Θα μας πει και λεπτομέρειες. Όχι κυρία Ντένου, προς Θεού, αν μάθει τίποτα θα με σκοτώσει. Γιατί χρυσό. Γιατί ο Τόλις δεν τρεπουλιάρει. Δεν θέλει να μιλάμε για τα δικά του. Εδώ είσαι μωρή, εδώ είσαι και έφαγα τον κόσμο. Και τόσο κλειστό πίνει το κερά μου. Καλησπέρα κυρία Ντένου. Τι έπαθες παιδάκι μου, τι πανικός είναι αυτός. Παιδάκι μου ήρθε ο King Kong στο σπίτι και να πιλούσε να του πω που γυρνάς όλες αυτές τις μέρες. Τι να του πω, είχα να συμφωνήσει, αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε κακομοίρα μου σου κρούω τον κόδωνα. Αυτός έχει αρχίσει και ψηλιάζεται. Καλησπέρα κυρία Ντένου. Τι είπες χρυσό μου, την καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ την κάνω και θα σου μαθήσω. Κάτσε μωρή, περίμενα να φύγουμε μαζί. Περίμενα σου. Με πετάς μέχρι το σπίτι. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Τι φεύγετε από τώρα? Δεν με κρατάει πια τίποτα εδώ μέσα. Τόλι, την πίζω. Τίποτα δεν σας κρατάει. Τίποτα. Κύριε Μακορά, έχω την εντύπωση ότι ψεύδεστε. Πάντα ψεύδομαι. Θέλω να το πιστέψεις. Και αν σας ζητούσα να μείνετε? Δεν θα ήταν αρκετό χρυσό μου. Αν σας παρακαλούσα? Θα ήσουν σε καλό δρόμο. Αν το απαιτούσα? Τι θα πιούμε? Κυρία Ντένι, τι θα γίνει, θα σας πάω σπίτι σας? Έλα το λάκι, αγόρι μου, πήγαινε στο σπίτι σου. Η κυρία Μακορά θα μείνει λίγο ακόμα. Τέλος πάντων, καληνύχτα. Καληνύχτα, χρυσό μου. Και πού είσαι, Τόλι? Δεν ποιο πράγμα. Ξέρεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι γυναίκα έχω και γυναίκα δεν βλέπω. Δεν το ξέρα να κάθομαι όλη μέρα μέσα σε αυτόν τον τάφο σαν την Αντιγόνη. Ποια Αντιγόνη? Ποια Αντιγόνη? Τώρα δεν είπες μια Αντιγόνη, ποια Αντιγόνη? Βεβαίως και είπα Αντιγόνη. Την Αντιγόνη του κουμπάρου του Τετσίλα. Άσε με σε παρακαλώ, ρε Λάμπη. Που για να πει ο κύριος Λάμπης ότι έχει γυναίκα, πρέπει εμένα να μου βάλει το λουράκι. Μαρινάκι, μην καμπουρδουπλώνεις εμένα. Η σωστή γυναίκα η τίμια δεν λείπει 24 ώρες το 24ωρο από το σπίτι. Δεν βλέπεις τη λίστα του Σοκράτη. Πριζουνίκ, σπίτι, πριζουνίκ. Άλλο δρόμο δεν ξέρει. Εκτός από μια μικρή στάση πίσω από τα Ατλαντικά. Τι εννοείς? Ο Σοκράτης δεν έπιασε τη λίτσα πίσω από το ψυγείο με το τεκνό που έκοβε τις μουρταδέλες. Άλλο αυτό. Στο κάτω-κάτω του Πριζουνίκ την έπιασε. Ήξερε ο άνθρωπος που ήταν. Ακούνε σου πολλά. Η γυναίκα, αν θέλει να το λερώσει, θα το λερώσει. Και σε μπουκάλι να την κλείσεις, με το φελό θα το κάνει. Γι' αυτό απαράταμε. Πού πας? Στο Πριζουνίκ. Και γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι όσες φορές και αν ανέβηκε ο Μακβέθ δεν είχε ποτέ επιτυχία. Απορίες? Κύριε καθηγητά! Μάλιστα, δεσποινής. Εμένα πότε θα μου δώσετε κανένα κομμάτι? Εσάς, δεσποινής μου, το μόνο κομμάτι που θα σας έδινε άφοβα για το καλό του θεάτρου θα ήταν ένα κομμάτι της Πανακόπης. Κρυάδες. Μη στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Θα σου δώσω το μάθημά μου εγώ σαν κομμάτια θες. Τα ψιάζεις, Πανακόπητες. Η ρόλη θες να πω. Αλήθεια, βρε. Κύριε καθηγητά. Ναι. Εμένα τώρα που δεν μου βγαίνει αυτή η οφειλίτσα. Τι θα μου κάνετε? Τι θα σας κάνω? Ό,τι καταλαβαίνει. Καλά, θα το έχω υπόψη μου. Δεσμίσεις κουτουράτου. Εμένα. Ναι, έχεστε μισό λεπτό. Είναι που θέλω να καταστρέψετε τον αγκαλίνο το ερωτισμό μου, καταλαβαίνετε? Ναι, εντάξει, θα το καταστρέψουμε. Πήγαινε τώρα. Με ζητήσατε? Ναι, ελάτε μισό λεπτό. Ξέρετε, δεσμίνες μου, σας το έχω πει πολλές φορές και θα σας το ξαναπώ. Υποτίθεται ότι εδώ πέρα ήρθατε για να ανοίξετε τα μάτια σας. Όχι για να τα βγάλετε. Του είπε τέτοιο πράγμα? Ναι, σας λέω να φάω τα κόκαλά μου. Τον κοίταξε έτσι αυστηρά με τις αγριωματάρες του και του λέει: εδώ μέσα είναι δουλειά, δεν είναι για να βγάζουμε τα μάτια μας. Άρα τσίβησε. Του Τέστιν μας θέλει. Τι να φανταστείτε, του Τέστιν, ότι ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Θέλω να πω ότι ο Τόλις δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Να το πεις, να γίνει πιο επιθετικός. Να του τσιμπέσει με την πρώτη ευκαιρία. Και τότε, κύριε Θανάση, θα σου δείξουμε εμείς πώς φτιάχνετε το εξάπορτο. Έννοια σας, θα του το πω. Καλημέρα, Τόλι, χρυσό μου. Απάνω είναι ο Κασιμάτης. Ναι, ναι, πάνω είναι. Σε ευχαριστώ, χρυσό μου. Και πού είσαι, Τόλι, παιδί μου? Μάλιστα. Προχώρα. Πας καλά. Τι εννοείται? Ξέρεις εσύ. Όπα, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Σιγά, μην δώσουμε αναφορά και στο ηθόν. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, αλλά για ποιο πράγμα εντάξει? Για το Σαββατοκύριακο στο Γαλαξίδι. Α, εντάξει. Κοίτα, Πέτρο, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εμείς οι δύο. Θα δείσουμε και ένα ντομάτι στο Μπρούνο, έτσι που είναι και λίγο απόμερα. Διάνα! Τι είναι? Έρχεσαι λίγο. Πήγαινε να τα πούμε σε λίγο. Δεν μου λες, Διάνα, έχεις ακόμα πρόβλημα εκείνη την νοφιλίτσα? Πάντα έχω πρόβλημα εγώ. Δεν έρχεσαι το βράδυ από το σπίτι έτσι να το λύσουμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα? Ακούλε, είμαι μεγάλη μου χαρά. Τι ώρα να έρθω? Ό,τι ώρα να είναι, δεν βιάζει. Έτσι κι αλλιώς, όλη η νύχτα δικιά μας θα είναι. Και τι μας νοιάζει εμάς που ο Κωνσταντίνος κάλεσε αυτή τη Διάνα σπίτι του? Τι λέτε, κυρία Ντένιμου, αν δεν νοιάζει εμάς, ποιο νοιάζει δηλαδή? Για βοήθησέ με λίγο, γιατί λείπει η κοινωνέτα. Αυτή, κυρία Ντένιμου, είναι η μόνη που κινδυνεύουμε να μας φάει την Αντιγόνη. Και είναι και καλή, έτσι λένε. Εγώ πάλι δεν το έχω δει. Για, συνέχισε. Κι αν αντάμ παπαντάμ, δεν καταλαβαίνει τίποτα προκειμένου για την καριέρα της. Και θα πάει, θα του την πέσει, θα γίνουν όλα όσα δεν θέλουμε να γίνουν, και το πρωί θα ξυπνήσει το μαξιλάρι της με την Αντιγόνη. Τι μου λες? Ναι, σας λέω, έχω μάθει εγώ για αυτήν τα τέρατα και τα σημεία. Μέχρι και στο πανεπιστήμιο έτσι μπήκε. Καλά, δεν έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις για να μπει? Ναι, την εξέτασαν πανελληνίως για να μπει. Αφού σας λέω, εγώ την είχα κόψει και πήγα στη γειτονιά της κάτω από τις τρεις γέφυρες. Και από τις τρεις ταυτοχρόνως. Και μου τα πανηθεί της. Όλα με το κορμί της, σου λέει, τα πληρώνει. Νίκη, κοινόχρηστα, το μανάβι, ένα παπλωματά που της έφυγε στο στρώμα. Αυτό πια δεν είναι κορμί, πιστωτική κάρτα είναι. Τι θα κάνουμε, κυρία Ντένι μου? Μη σε νοιάζει, χρυσό μου.
Άστο πάνω. Τι έκανε, λέει? Όπως θα ακούς, Φλόρανς, θα φέρει αυτό το τσουλί μέσα στο σπίτι μας. Θα σπάρει τα μούτρα της. Έξαλλη με, έξαλλη. Απ' τη μύτη να με πιάσεις, θα σκάσω. Τον αλητήριο, αυτός έχει ξεπεράσει τα όρια. Όπως το λες, Φλόρανς, όπως το λες. Δηλαδή σε λίγο θα τον δούμε και στα σκυλάδικα να τα χταρίζει τα πόδια του αυτή τη Γιάννα Νταρίλη. Μου το λες, δεν μπορώ να τα ακούω. Τίποτα. Θα πάω να βρω αυτό που ρίχνουν στο στρατό στο γάλα και του αποπλακώνουν. Να σου δώσω χρήματα. Για να σώσω το παιδί μου, δίνω όσα. Φτάνουν 1000 δραχμές. Έννοια σου θα το φτιάξω εγώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Πρέπει να συνεργαστούμε για να τους χαλάσουμε τη βραδιά. Και βέβαια να συνεργαστούμε. Δεν μιλάς, μωρή. Εσένα τι σε κόβει τώρα, αν ο γιος σου από αυτό. Παρακαλώ. Λέω. Άκουσα. Να, για τη Μίνα, για το κορίτσι μας. Και από πότε σε κόβει εσένα, αν το παιδί θα τα φορέσει στην κεραμίνα. Κοίταξε, Φλόρα. Εγώ τη Μίνα, κατά μία έννοια, να τη συμπαθώ. Δεν ξέρω τι έχεις καταλάβει εσύ. Το αντίθετο. Και απ' την άλλη, φοβάμαι ως μάνα. Διότι σέρνονται ένα σωρό ασθένειες. Τουλάχιστον με τη Μίνα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μένεις του παπάγου, είναι καθαρή. Ενώ η άλλη σου λέει βρωμιάρα. Να φανταστείς, δεν έχει σπίτι. Κάτω από κάτι γέφυρες κοιμάται. Τι ώρα θα τη φέρει. Κατάλαβες τώρα είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή ότι η οφειλία είναι ένα δυσβάστακτο πράγμα. Εγώ να δείτε. Μάλιστα. Και προσπαθεί να βγάλει από μέσα τη ό,τι θα μπορεί. Κι εγώ. Γενικά έχω πολλά κοινά στοιχεία με την οφειλία. Μάλιστα. Και μάλιστα πάρα πολύ λένε ότι ο Σέξπιρ. Αχ, τρελαίνομαι να σα ακούω να μου μιλάτε για σεξ. Στο καλό, βρε, πού τα έβαλα. Πού στα κομμάτια, πού τα κομμάτια πια. Εδώ είσαι, Κωνσταντίνε. Τι θες εδώ, Φλόρα. Τα χάπια για την πίεση, παιδί μου. Πού στο διάλογο τα άφησα η ρουφιάνα. Πού τα άφησα. Να τα βρήκα. Συγγνώμη για την ενόχληση. Συνεχίστε. Και καλή διασκέδαση. Έλα. Λοιπόν, όπως λέγαμε προηγουμένως. Πάρα πολλοί σεξπιρολόγοι συμφωνούν. Ναι, και εγώ. Και εσύ. Συμφωνώ με τους σεξπιρολόγους ότι έχετε πάρα πολύ ωραία δάχτυλα. Ντιάννα. Ναι. Εδώ ήρθαμε να πλησιάσουμε την οφειλία. Με πλησιάστε με, δεν έχω μυαλό πια, δεν έχω μυαλό. Πά, το χάσα. Μην το ψάχνεις εδώ μέσα. Παιδί μου, πήρα τα χάπια της σχολής αντί να πάρω τα χάπια της πίεσης. Πάσε καλό μου. Τελείωνε. Μα πού τα έβαλα, βρε παιδάκι μου, πού τα έβαλα. Ωρα. Να τα, βρε παιδάκι. Τα βρήκα! Τα βρήκες! Είναι πολύ καλά χάπια. Έχει σωθεί κόσμος και κοσμάκι, σου λέει. Τώρα! Δεν είπα τίποτα, φεύγω. Δεν παίρνεις και όλο το φαρμακείο μαζί σου, πας και σε μη τίποτα άλλο. Μα πού να πας τη γλώσσα σου, μούρχο! Κυρία καθηγητά. Παρακαλώ. Ελάτε να καθίσετε. Ελάτε. Καθίστε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Κυρία καθηγητά. Ναι. Δεν βλέπετε τι λένε τα μάτια μου. Το βλέπω, Ντιάννα, το βλέπω. Αλλά σε παρακαλώ πολύ να προσέξεις τι λες. Η οφειλία λοιπόν, παιδί μου. Κύριε καθηγητά. Τι. Δεν αφήνουμε λίγο τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη. Τι εννοείς. Εννοώ ότι ήρθε η ώρα να μου δείξετε το ρόλο μου. Και να θέλαμε, Διάννα, βλέπεις, πέσαμε σε πολύ κίνηση απόψε. Τι είναι πάλι, Φλόρα? Τη μάνα σου ψάχνω, βρε παιδάκι μου, τη μάνα. Είδες πουθενά τη μάνα σου? Και πώς ήρθε καλή μου γυναίκα ότι θα είναι εδώ η μάνα μου? Το μάτι μου πετάει από το πρωί, δεν ξέρω, δηλαδή έχω μία εσάνς ότι θα τη δω μπροστά μου. Σίγουρα δηλαδή είναι εδώ πέρα. Τόσο πολύ σου έλειψε η ταινία. Α, δεν ξέρεις τι έχω περάσει εγώ με τη μάνα σου, γι' αυτό τα λες αυτά. Μην κοιτάς που τρογόμαστε. Θα ξεχάσω εγώ τότε που πρωτόρθω από την Πάρο. Τι ήμουν τότε, κοριτσάκια, τόσο τα κοριτσάκια μου. Και εκείνη λεβέντο γυναίκα, αρχόντισσα της παλιάς Αθήνας. Και εκεί που καθόμαστε, χτυπάει την πόρτα μας ο πλαστήρα. Δεν τη δίνεις την ιστορία στο κουτσομίτι να μας αφήσεις και εμάς την ησυχία μας? Όπως θες, αγόρι μου. Να χαλάσω εγώ την πρόβα σας. Άντε, μπράβο. Και πώς, αν τη δείτε πουθενά εδώ τριγύρω, πείτε της ότι τη ζητάω. Θα της το πούμε, Φλόρα, θα της το πούμε. Θα ξανάρθω. Έλα. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου? Δεν κλειδώσατε την πόρτα. Και επειδή εγώ κλείδωσα την πόρτα, πρέπει εσύ να πατάξεις τα ρούχα σου. Έτσι με έχουν συνηθίσει. Ντιάννα! Μα γιατί να μου το μεταφράσει? Μήπως με ζήτησε η Φλόρα? Ναι. Αποστολή εξετελέστη. Κυρία Ντένι μου, είσαστε αχτύπητοι. Βοήθησε και η Φαλκονέρα, δεν μπορώ να πω. Κυρία Ντένι μου, πρέπει να σας σκίσω. Μισό λεπτό, αγάπη μου. Χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Δεν το έκανα για σένα, χρυσό μου. Για το καλό του θεάτρου το έκανα. Τώρα, αγάπη μου, τώρα. Μισό λεπτό, τώρα. Τώρα. Μισό λεπτό, λάμπη, μισό λεπτό.
αγαπάς, δε μ' αγαπάς. Καινούργια κόλπα να το μπάνιο. Τι πας και κλείνεις τόσες ώρες εκεί μέσα. Θέλω να μείνω μόνη μου με το μωρό. Πειράζει. Ναι, πειράζει. Να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος είναι αυτός που παίρνει και κλείνει. Δεν ξέρω, ρε λάβει. Παράτα με. Δεν σε παρατήσω, θα εξηγηθείς. Για στά, ρε φίλε. Για στά. Τα περσινά τα δικά σου τα ξέχασες. Ή νομίζεις επειδή εγώ το έκανα καργάρα. Δεν θυμάμαι το τσουλί που επί ένα μήνα σε έπαιρνε και μου το κλείνε στα μούτρα μόλις μάκουνε. Μαρία, ποιο τσουλί, μαρία. Ξάδελφος η Στέλλα ήταν. Η Στέλλα. Και γιατί δεν μου μίλαγε, παρακαλώ. Αφού δεν εμένα. Εντάξει, Διάννα, εντάξει. Θέλει κι άλλο όμως, έτσι. Κι άλλο. Πού να το φτάσω πια. Έλα, έλα. Δημήτρη, να δούμε λίγο το Στέλλα. Αφού λείπει, Δάφνη. Δεν πειράζει, θα σου κρατάει τα λόγια για αύριο. Καλή να κάνω εγώ την μπουά, θα ξελιγωθείτε. Θα αφήνουμε καλύτερα να έρθει η Δάφνη. Κύριε Μαρφορά, αν δεν σας πειράζει, μπορώ να κρατήσω εγώ τα λόγια της Μπλάντς. Εμείς, παιδιά, να κρατήσουμε τα πρόσχημα. Αφήστε το, εσείς, μια άλλη φορά. Να λείπουμε κι εμείς. Μα γιατί τόσο πολύ σας ενοχλεί να δοκιμάσω κι εγώ μια φορά. Όχι, δεν. Αν δεν τα καταφέρω, κατεβάστε με. Ορίστε, Δημήτρη. Εμείς να κάνουμε διάλειμμα. Κάτσε, ρε, κάτσε. Πότε θα ξαναγελάσουμε. Κάτσε κάτω. Δεσποινής, δεν θα πάρετε το βιβλίο σας. Μα τα ξέρω τα λόγια. Ωραία, πάμε. Αφήσέ με να περάσω. Κάνε μου τόπο. Τόπο, όσο θέλεις. Στάσε εκεί πέρα. Σε χωράει να περάσεις, πέρνα. Όχι, δεν θα στέκεσαι εσύ εκεί. Φοβάσαι, μη σ' ακουμπήσω. Μη φοβάσαι, δεν σε γουστάρω. Εδώ που τα λέμε, βέβαια δεν είσαι και άσχημη, δεν χάνω και τίποτα. Άλλο ένα βήμα να κάνεις, θα. Θα. Θα σου αλλάξω το πρόσωπο. Γουστάρεις, αγριάδεσαι. Στοπ, στοπ. Δημητρή. Είναι πολύ χλιαρό, παιδί μου, όταν ορμάς. Δεν ορμάς για να τη δεις. Πρέπει να βλέπουμε ότι τη γουστάρεις. Πρέπει να υπάρχει στο μάτι σου ο πόθος. Τώρα πώς. Πώς, περίμενε λίγο, μια στιγμή. Πάμε εδώ, εσείς. Εμείς, οι δύο. Γιατί, έχετε πρόβλημα. Όχι. Λοιπόν, πιάστε το από εκεί που λέτε αν τολμήσεις να... Αν τολμήσεις να κάνεις ένα βήμα, θα... Θα σου χαράξω το πρόσωπο. Α, έτσι λοιπόν. Γουστάρεις αγριάδες. Άντε λοιπόν, κάντε. Άσε με! Λέτε σκύλα τώρα. Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό. Πράσινο μάτα και κοκκίνο μάλα άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό. Η γάτα λέει για δε στο κοροϊδάκι δεν πίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι η κουνιά που σε κουνάγε πω 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 πω. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω, το έχω για κακό να μην έχω μυστικό. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Thank you.
φωτιά να ανάψω, βάλε μου κρασί. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βάσανο. Βάλε μου να πιω αυτό πιο το δυνατό της ρυσμονιάς στο βαλσάμο. Δώσε μου άνθους να ρίξω όπου πας κι όπου διαβείς. Δώσε μου ψυχή να αντέξω τα κασκούκια της ζωής. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βάσανο. Αυτό πιο το δυνατό της λιμονιάς το βάλσαμο. Το παλτό σου. Τι έγινε αγάπη μου? Φύγαμε αγάπη μου. Γεια σας παιδιά. Θέλω να το ξανακάνω. Όχι, θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που έκανε. Εμείς στην Καλαμάτα το λέμε σφαλιάρα. Άστε, σφαλιάρα ήτανε. Ναι. Εντάξει, μία απάντηση ήθελα. Καλή νύχτα. Ελά, δεν τελειώσαμε ακόμα. Σταμάτα με πονά. Έτσι είναι ο σωστός άντρας. Την πονάει τη γυναίκα. Πάτη μαζευτήκαμε στο κανάλι να τα πούμε το δύο. Να τα πείτε, να τα πείτε. Και στο κάτω το πρωί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αν δεν πάμε μετά στο γιο μου, αν γίνει το πράγμα. Έλα, βρε λάμπη, πάμε για νανάκια. Νανάκια, μαζί με τη σούρα που έχεις, θα σε κοντά το πρωί με κεφάλι. Μα γιατί το λες αυτό, βρε λάμπη, λιχνία σβηστήσει, πα σε γυμνή ομία. Να τα. Και δεν είναι και ανοιχτά τα διανυκτερεύονται. Ναι, ηρωνέψου μα κιόλα τώρα, ηρωνέψου μα κιόλα. Μα βρε κάπου δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό. Το κακό είναι ότι με ρεζίλεψε μπροστά στου μαθητέ. Μετά το κακό. Και στι μαθητριέ σου, το ξέχασε αυτό. Μινά! Ή μάλλον σε αυτό το ρεζιλίκι τα καταφέρνει καλύτερα μόνο σου. Να βγαίνει και από πάνω τώρα που μου χωρίζει αυτά τα τραζαϊδέκικα. Τσιφτετέλ είναι αυτό. Με αυτά τα περίγραπτα τα λαϊκά. Και με τι ήθελε να το χορέψει το ζυδέκικο καρδιά μου με Τσαϊκόφσκι. Με τίποτα να με το χορέψει, να με το χορέψει καθόλου. Α, ακούσε εκεί σαν την πρώτη τυχούσα. Μαθητριά σου ξανθιά κατά προτίμηση. Και στο κατά του τι έχει δηλαδή ο Τσαϊκόφσκι. Μια χαρά είναι λατρεία μου. Αλλά αν εσύ μπορεί να βγάλει τον τέρτη σου με Τσαϊκόφσκι και εμένα να με χέσει. Α, έχουμε και τέρτια τώρα. Κατά περιπτώσεις. Κοίτα. Αυτό τι φάκελο μου αρέσει καθόλου, ξέρεις, ε. Εγώ, αγγελέ μου, προσαρμόζομαι ανάλογα με τις περιστάσεις. Νομίζω το καλύτερο είναι να το ξεχάσουμε το απόψινο, πριν είναι πολύ αργά. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσω μαζί σου. Μάλιστα, κυρία Ντένι μου. Ναι, ό,τι πείτε. Απόψε, ναι, απόψε. Καλά, ε. Σου έχω έτοιμο πολύ καλό υλικό. Βιβλία, δίσκους, ταινίες. Και πού τα βρήκατε όλα αυτά, κυρία Ντένι μου? Τα έκλεψα, πού τα βρήκα, χρυσό μου. Τα αγόρασα από κάτι ειδικά μαγαζιά. Παλιατζίδικα, θεωρώ, τα λένε στο μοναστηράκι. Λοιπόν, απόψε στις 10 σε περιμένω. Λόρα! 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 Τα σου! Σου λέω! Τι έκανες, παιδάκι, που γυρίζεις έτσι! Έβαλες χέρι στην βιβλιοθήκη. Και εγώ πώς ήρθε. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν είναι βιβλία, δίσκοι, ταινίες. Πες μου ότι δεν τα πούλησες. Αυτό σου λέω μόνο. Πες μου ότι δεν τα πούλησες. Και να θέλα ρε χαμένα να τα πουλήσω. Ποιος τα αγοράζει τέτοια σκουπίδια? Τα σου, έτσι και θα μου δώσεις μια λογική εξήγηση. Δεν ξέρεις τι με καλό σε κάνω εδώ μέσα. Πώς δεν ξέρω. Θα βάλεις τις φωνές, θα με απειλήσεις με χειροτικία και το πολύ πολύ θα σπάσεις και τίποτα. Στον πέρα επιτέλους εδώ μέσα. Έτσι μου σκέτελα. Είδες πώς τα έλεγα. Τι μου λέγες, μωρέ, τι μου λέγες, αφού εγώ τα έλεγα. Δεν έχει σημασία, εσύ και εγώ είμαστε ένα. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά μάλλον το έχει πει το ψεματάκι του κύριου καθηγητή. Διότι σου λέει από το Υπουργείο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι αναθέσεις για το μικρό της Επιταύρου. Άρα. Άρα, τόλη μου να σε φιλήσω! Σιγά, μωρή, σιγά, πια μας ακούνε. Είπαμε, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Τι δεν είναι σίγουρο, καλέ. Εγώ το κόβω το κεφάλι μου για να μην σου πω τίποτα άλλο που δεν διαθέτω. Ότι για άλλο.
βάλε μου κρασί. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια από την καρδιά του χωρισμού το βάσανο. Βάλε μου να πιω από το πιο το δυνατό της λησμονιάς στο βαλσάμο. Δώσε μου άνθους να ρίξω όπου πας κι όπου διαβείς. Δώσε μου ψυχή να αντέξω τα κασκούκια της ζωής. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βάσανο. Αυτό πιο το δυνατό της λησμονιάς το βάλσαμο. Το παλτό σου. Τι έγινε αγάπη μου? Φύγαμε αγάπη μου. Γεια σας παιδιά. Να το ξανακάνω. Όχι, θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό που έκανες. Εμείς στην Καλαμάτα το λέμε σφαλιάρα. Άστε, σφαλιάρα ήτανε. Ναι. Εντάξει, μια απάντηση ήθελα. Καλή νύχτα. Ελά, δεν τελειώσαμε ακόμα. Σταμάτα με πονά. Έτσι είναι ο σωστός άντρας. Την πονάει τη γυναίκα. Πάτη, μαζευτήκαμε στο κανάλι να τα πούμε το δύο. Να τα πείτε, να τα πείτε. Και στο κάτω το πρωί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αν πάμε μετά στο γιο μου, να γίνει το πράγμα. Έλα, βρελάβη, πάμε για νανάκια. Νανάκια, μαζί με τη σούρα που έχεις, θα σηκώ το πρωί με κεφάλι. Μα γιατί το λες αυτό, βρελάβη? Λιχνία σβηστήση, πάσα γίνει ομοία. Να τα. Και δεν είναι και ανοιχτά τα διανυκτερεύονται. Ναι, ηρωνέψου μας κιόλας τώρα, ηρωνέψου μας κιόλας. Μα βρε αγάπη μου, δεν καταλαβαίνω που είναι το κακό. Το κακό είναι ότι με ρεζίλεψες μπροστά στους μαθητές. Μετά είναι το κακό. Και στις μαθητριές σου, το ξέχασες αυτό. Μινά! Ή μάλλον, σε αυτό το ρεζιλίκι τα καταφέρνεις καλύτερα μόνος σου. Να βγες και από πάνω τώρα που μου χορεύεις αυτά τα ζαϊμπέκικα. Τσιφτετέλ είναι αυτό. Με αυτά τα περίγραφα τα λαϊκά. Και με τι ήθελα να το χορέψω το ζαϊμπέκικο καρδιά μου, με Τσαϊκόφσκι? Με τίποτα να μην το χορέψεις, να μην το χορέψεις καθόλου. Α, ακούσε εκεί, σαν την πρώτη τυχούσα. Μαθήτριά σου ξανθιά κατά προτίμηση. Και στο κατά κάτω, τι έχει δηλαδή ο Τσαϊκόφσκι? Μια χαρά είναι λατρεία μου. Αλλά αν εσύ μπορείς να βγάλεις τον τέρτη σου με Τσαϊκόφσκι, εμένα να με χέσεις. Α, έχουμε και τέρτια τώρα. Κατά περιπτώσεις. Κοίτα, αυτό τι φάκελο μου αρέσει καθόλου, ξέρεις, ε? Εγώ, αγγελέ μου, προσαρμόζομαι ανάλογα με τις περιστάσεις. Νομίζω το καλύτερο είναι να το ξεχάσουμε το απόψινό πριν είναι πολύ αργά. Κοίτα να δεις που θα συμφωνήσω μαζί σου. Μάλιστα, κυρία Ντένι μου. Ναι, ό,τι πείτε. Απόψε, ναι, απόψε. Καλά, ε. Σου έχω έτοιμο πολύ καλό υλικό. Βιβλία, δίσκους, ταινίες. Και πού τα βρήκατε όλα αυτά, κυρία Ντένι μου? Τα έκλεψα, πού τα βρήκα, χρυσό μου. Τα αγόρασα από κάτι ειδικά μαγαζιά. Παλιατζίδικα, θεωρώ, τα λένε στο μοναστηράκι. Λοιπόν, απόψε στις 10 σε περιμένω. Φλόρα! 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 Τα σου! Σου λέω! Τι έβαλες, παιδάκι μου, γυρίζεις έτσι? Έβαλες σχέση στην βιβλιοθήκη. Και όμως ήρθε. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν είναι βιβλία, δίσκη, ταινίες. Πες μου ότι δεν τα πούλησες. Αυτό σου λέω μόνο. Πες μου ότι δεν τα πούλησες. Και να θέλα ρε χαμένα να τα πουλήσω. Ποιος τα αγοράζει τέτοια σκουπίδια? Τα σου, έτσι και θα μου δώσεις μια λογική εξήγηση. Δεν ξέρεις τι με έχει αλλούς να κάνω εδώ μέσα. Πώς δεν ξέρω. Θα βάζεις τις φωνές, θα με απειλήσεις με χειροτικία και το πολύ πολύ θα σπάσεις και τίποτα. Στο διάλο επιτέλους όλο μέσα. Έτσι μου γίνεται να... Είδες πως τα έλεγα. Τι μου λέγες, μωρή, τι μου λέγες, αφού εγώ τα έλεγα. Δεν έχει σημασία, εσύ και εγώ είμαστε ένα. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Δεν είναι ακόμα σίγουρο, αλλά μάλλον το έχει πει το ψεματάκι του κύριου καθηγητής. Διότι σου λέει από το Υπουργείο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα οι αναθέσεις για το μικρό της Επιδαύρου. Άρα. Άρα, τόλη μου να σε φιλήσω.
χαμογελάς, αγάπη, να μας ακούνε. Είπαμε, δεν είναι ακόμα σίγουρο. Τι δεν είναι σίγουρο, καλέ. Εγώ το κόβω το κεφάλι μου για να μην σου πω τίποτα άλλο που δεν διαθέτω. Ότι για άλλο λόγο κύριος καθηγητής μου στείλε τα λουλούδια. Και να μην με λένε εμένα σαρακατσάνα, αν δεν του την πω σήμερα κιόλας. Είπαμε, όχι, μην έχουμε βιασύνες. Δεν είναι ακόμα σίγουρο. Εσύ απλώς, μόλις πας σήμερα στη σχολή, παίξ τον λίγο, ξέρεις τώρα τα βγάζω, ακόψουμε τη δράση και μετά βλέπουμε. Πολύ καλό αυτό. Κύριε καθηγητά! Παρακαλώ. Εγώ έχω ένα φίλο στο Δημινιό. Να τον χαίρεστε, δεσποινή μου. Φίλο μου, με πιέζει να σα πω το όνομά του στο Υπουργείο Πολιτισμού, δουλεύει. Κάνει τι διακοπέ του στο Δημινιό και έχει και σπίτι εκεί. Ένα τεράστιο με τρει Φιλιππινέζε. Και μπορείστε. Δεν καταλαβαίνω, δεσποινή μου. Γιατί, τι είναι το Δημινιό, τι είναι. Δύο τσιγάρα δρόμο μέχρι την Επίδαυρο. Ορίστε. Οπότε μπορούμε να μείνουμε στο Δημινιό και να πηγαίνουμε να κάνουμε τι πρόβε μα στο μικρό θέατρο τη Επιδαύρου. Αν ισχύει βέβαια αυτό που μα είπατε. Ε. Για τα λουλούδια, λέω, που μα είχατε στείλει τότε. Α, μάλιστα. Και τώρα μου επιτρέπετε. Γιατί είσαι ο νόος άριστον, αμήνεται περί πάτρης. Δεν μπορείς να φανταστείς το όλη μου πώς έγινε. Κατακίτρινος λεμόνι μιλάμε τώρα. Άρα ο κύριος δεν έχει κάνει τη σκατιά του, κατάλαβες. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν από μία μεριά να βλέπα τα μούτρα του. Ναι, το Βαγγέλη θα ήθελα. Έλα, Βαγγέλη, εσύ, Μάρκο, ράζε εδώ. Ναι, βρε, χαθήκαμε να παρευχεί. Ναι, να βρεθούμε και να βρεθούμε, να φάμε καμιά ψαρόσουπα. Πώς τα λες, Βαγγέλη, πώς τα λες. Να σου πω, Βαγγέλη. Εγώ άλλο ήθελα. Έλα, τώρα σε κλείνω. Και μην ξεχάσει να συνεχίσει τι έρευνε. Θέλω να τον καψαλίσω τον. Άντε τώρα να μην εκφραστώ απόψε. Όχι, παιδί μου. Πρέπει να πάω στη κυρία Ντένι. Με περιμένει η γυναίκα να με εκπαιδεύσει. Ναι, ρε Βαγγέλη, έτσι είναι όπως τα ακούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Γι' αυτό θέλω να το προσπαθήσει. Τι να το προσπαθήσει, δηλαδή, θέλω να το κάνει. Μα γιατί. Γιατί έτσι είναι το ύφασμα, χρυσό μου. Τι να κάνουμε τώρα. Όταν λέμε ότι πρέπει να τι δει, πρέπει να τι δει. Όλε. Πότε θα προλάβω, κυρία Ντένι μου. Έχω σπίτι και πλατό να κουλαντρήσω. Λοιπόν, αρχίζουμε με αυτήν εδώ. Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της. Υπέροχη ταινία. Διδακτική και με νόημα. Την έχετε δει? Όχι, εγώ είναι η Νέτα, ξέρεις, τις μοιράζουμε και τις βλέπουμε μισές εκείνη, μισές εγώ. Πώς την είπατε, κυρία Ντένι μου? Ο μάγειρας, ο κλέφτης, η γυναίκα του και ο εραστής της. Και είναι δυνατόν να είναι ωραία ταινία με τέσσερις μόνο ηθοποιούς? Τι να σου πω, την Νέτα δεν την επηρέασε καθόλου αυτό. Τέλος πάντων, ας πάει και το παλιάμπελο, τι άλλο έχουμε. Αυτό θα σ' αρέσει οπωσδήποτε. Στη φωλιά του κούκου. Στη φωλιά του κούκου. Καθίστε καλά, κυρία Ντένι μου, που θα δω και ντοκιμαντέρ. Δεν μ' αρέσει το ντοκιμαντέρ. Μα δεν είναι ντοκιμαντέρ, χρυσό μου. Αμέσως. Άκουσες κούκους, ντοκιμαντέρ. Καλά, μην κάνετε έτσι. Πώς θα μην κάνω έτσι. Όλο αντίδραση είσαι. Συγγνώμη, δεν ξαναλέω τίποτα. Συνεχίζω. Ο μπαμπάς λείπει ταξίδι για δουλειές. Και στο σπίτι ποιος είναι? Μα φυσικά και θα κρατηθεί απόλυτη η μύθερα, Βαγγέλη. Δεν με ξέρεις τώρα. Να μείνω ήσυχος. Να μην μείνω. Και πότε θα ξέρουμε δηλαδή. Εντάξει, εγώ θα σε ξαναπάρω να το θυμίσω γιατί. Το ξέρω ότι με ξεχνάζει, Βαγγέλη, αλλά για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μην ανησυχείς, χρυσό μου. Μία έχουμε ακόμα και τελειώ. Οι αδελφές Μπροντέ. Οι αδελφές Μπροντέ, καλά, αυτό θα το δω με τον Ντόλι. Σίγουρα θα τις ξέρει. Λοιπόν, από βιβλία έχουμε την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Για ξαναπέστε το αργά-αργά. Η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, του μεγάλου Μίλαν Κούντερα. Καλά, πειράζει, δεν τα. Μην έχεις ενοχές, χρυσό μου. Και εγώ το διάβαζα όταν άκουσα ότι ήταν δάσκαλος της χείρας. Αχ, κυρία Ντένι μου. Και το... Θα φτύσω στους τάφους. Χριστός και Παναγία, τι σατανιστικά είναι αυτά, κυρία Ντένι μου. Δεν είναι σατανιστικά, χρυσό μου. Αχ, πολύ δύσκολα μου φαίνεται αυτά, κυρία Ντένι. Μόνο και μόνο από τους τίτλους, δηλαδή. Μην ανησυχείς, χρυσό μου. Στην αρχή δεν θα καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα, αλλά μετά. Δεν θα καταλαβαίνω τίποτα. Τι τραβάω, Χριστέ μου, γυναίκα. Κατάλαβα, Βαγγέλη μου, κατάλαβα, εντάξει. Τι να κάνω. Θα περιμένω. Χρόνο θα μου φάνει εβδομάδα τώρα, αλλά τι να κάνω, θα περιμένω, εντάξει. Πότε να σε ξαναπάρω, το άλλο Σάββατο. Εντάξει, το άλλο Σάββατο. Δεν μπορώ άλλο το λέω. Δεν μπορώ. Νιώθω σαν περίπτερο που έχει περάσει από πάνω του τρόλεϊ. Αλλού εγώ, αλλού το μυαλό μου. Ας μείνουμε στο αλλού εγώ. Πολύ δύσκολη εκπαίδευση. Πολύ δύσκολη. 14 ταινίες, 8 βιβλία και ένα μικρό, χώρια οι μουσικές. Και όλα αυτά σε μία εβδομάδα. Αυτό μου πια δεν είναι εκπαίδευση. Το φεστιβάλ της ΚΝΕΟΔΙ, γιατί είναι. Και όλα ανακατωμένα. Όλα μπουρδουκλωμένα, τόλη μου. Και εκεί που βλέπω δύο ελληνικές ταινίες και λέω, ωραία, θα γελάσουμε. Ποιες είδες? Τον Άγγελο και τον Εργένη. Θα γέλαγες, μωρή κουρούνα, με τον Άγγελο και τον Εργένη. Και πού να φανταστώ εγώ ότι υπάρχουν ελληνικές ταινίες που δεν γελάς? Όχι ότι δεν είχε γέλιο. Είχε, αλλά ήταν από αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω. Να σε ρωτήσω κάτι, Βρετόλη μου. Πρόσεξε τι να με ρωτήσεις. Και παντρεύτηκε τελικά ο Εργένης, δεν καταφέρω να το τελειώσω. Τον Άγγελο. Δεν σε πιστεύω. Να μην σώσω να δω το Εργένης νούμερο 2. Πάντως έτσι όπως τον είχαν κάνει σαν κουρεμένο γίδι, πώς να μην είναι Εργένης ο Χριστιανός. Καμιά άλλη είδες? Ναι, τον Μπεν Χουρ. Καλέ. Γιατί τους είχαν με φουστίτσες κοντζαμάντρες? Ήταν άλλες εποχές εκείνες. Ωραίες εποχές. Καλά. Να δεις τον Τσάλτον Χέστον. Με μείνει μέχρι την αμυγδαλίδα τον ξεχωρίζει από τη Φέη Μακρύ. Σοβαρά! Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σου είμαι υπόκριση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και πού είσαι? Όταν με το καλό ανεβάσω την Αντιγόνη, θα σου στείλω μια πρόσκληση. Θα λείπεις. Καλά. Καλά. Και πάλι σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια σου. Φλόρα! Φλόρα! Φλόρα!
Να σε φιλήσω. Σιγάρε, τι έπαθε. Με λέει στην αρχή. Μωρή, ξέχασα να σου το πω. Με πήρε τηλέφωνο Μιχάλης και μου είπε ότι μέχρι χτες τουλάχιστον δεν είχαν αποφασίσει για το μικρό της επιδαύρου. Άρα, όταν αυτός ο κύριος σας έστειλε πριν δύο εβδομάδες λουλούδια ότι τάχα μου δήθεν το πήρε. Έλεγε ψέμα το αλήτης. Έτσι φαίνεται. Α, τον κέρατα. Άρα, τόλη μου, για άλλο λόγο μου τα έστειλε τα λουλούδια. Δεν θα έρθει Δευτέρα να πάω στη σχολή. Θα του δείξω εγώ. Πώς είπατε? Είπαμε, κύριε καθηγητά, ότι αυτός ο φίλος μου από το Δημηνιό που σας είχα πει δεν θα μας το δώσει στο σπίτι. Γιατί μου είπε ότι δεν το χρειαζόμαστε, αφού εσείς δεν έχετε πάρει το μικρό θέατρο της Επιδαύρου. Ναι. Ναι. Μου είπε μάλιστα ότι όχι θέατρο, ούτε πάρκινγκ στο Λεωνίδα δεν σας δώσανε. Μάλιστα. Και να δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μας είπατε τόσα ψέματα και γιατί μου στείλατε εκείνα τα λουλούδια. Ισχύει αυτό που σας είπα, δεσποινής μου. Για το μικρό θέατρο της Επιδαύρου σας τα έστειλα. Ναι. Ναι. Τι φανταστήκατε, δεσποινής μου. Καλώς την ημέρα. Ακόμα κοιμάται αυτός. Ναι, το πάει μπορεί. Κωνσταντίνα, αγάπη μου, ξύπνα, θα το χάσουμε το τρένο. Ξύπνα, ρε, θα φέρω το πουγέλο. Ξύπνα, παιδί μου, θα φύγει το τρένο. Καημότητα έχω να μπω κι εγώ στο Intercity και να ταξιδέψω με την Ελλάδα που πάει στο 2000. Άσε με ρε Φλόρα τώρα με στο Μπλασιέ και το Φαντάρο. Με στο Μπλασιέ και το Φαντάρο. Τι μου θύμισες τώρα. Τι. Τίποτα, τίποτα. Πόσες μέρες θα είμαι στη Θεσσαλονίκη? Καμιά εβδομάδα. Κωνσταντίνε! Και πώς, ε? Μην αργήσεις, να γυρίσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Και εσύ να προσέχεις το σπίτι. Ένιωσου. Γενικότερα στο λέω. Κι εγώ γενικότερα το ακούω. Κωνσταντίνε! Πάει, θα το χάσω και το τρένο όπως έχασα και το αεροπλάνο. Και αυτά είναι για το δρόμο. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτά, καλέ? Είναι μην έχεις κάτι να τσιμπήσεις. Πες πως σου ήρθε μια λιγούρα. Αυτό δεν είναι πες ότι μου ήρθε μια λιγούρα εμένα. Αυτό είναι πες ότι ήρθε μια λιγούρα σε ένα λόγο μαύρο σκούφιδων. Σώπα δεν ξέρεις εσύ. Το τσαπτσούφ θα σου ανοίξει την όρεξη. Επειδή τι σώμα λέμε. Λίγο πατέλιας, ντολμαδάκια, τυροπιτάκια. Μου πιάσανε στον πάτο. Λίγο πιλαφάκι, μια σαλατούλα έτσι να τα σπρώξεις και κεφτεδάκια. Α, και κεφτεδάκια. Μα τα κεφτεδάκια τα θέλει παράδοση. Βρε Φλόρα μου, πώς θα τα φάω όλα αυτά. Αν δεν τα καταφέρεις, άσε να τσιμπολογήσει κάτι και κανένα μαύρο σκούφι. Κωνσταντίνε, ξύπνα. Θα σου βάλω άντζη σαμίου. Έτσι καλά του κάνεις, μην τον λυπάστε, τους άντρες δεν πρέπει να τους λυπόμαστε. Εξάλλου, για δύο πράγματα είναι χρειαζούμενοι. Παρακαλώ. Το άλλο είναι να μας πηγαίνουν στο τρένο. Ξύπνα, βρε, ύπναρα. Έχουμε αργήσει. Έτοιμοι, είμαι, φύγαμε. Και τι θα τους πεις τώρα? Τι θα τους πω, ξέρω, δεν θα τους πω. Τι έπεσε γέφυρα, σταυρό θα τους πω. Ποιο σταυρό, ρε, εμείς μένουμε στο κέντρο. Είναι σε αυτές τις κουνιές μου πληρώνω. Μαρίνα, να αρχίσεις να τους προετοιμάζεις. Θα την κάνεις σιγά-σιγά. Καλά, καλά. Δεν κάνει ο γιος μου να εκτίθεται στις προβολείς, έτσι να τους πεις. Καλά, εντάξει, θα τους το πω. Θα τους το πω. Πω, ούτε στο δεύτερο break δεν θα φτάσω. Πού ακούστηκε, ρε, βρέφος να κάνεις σολάριο. Πού είσαι, μωρή, παράθυμα το κεφάλι σου. Με πήρε λίγο ύπνος. Τι γίνεται εδώ? Εδώ όλα εντάξει, πήγαινε να ξανακοιμηθείς. Έλα, μωρή, πώς κάνεις έτσι, δεν βάζεις λίγο τους γυμναστές παραπάνω? Πόσο παραπάνω μπορεί να τους βάλω πια? Φεστιβάλ θλάσσεων είχαμε εδώ μέσα. Αφού αύριο οι άνθρωποι θα βγάλουν το πρόγραμμα σε απευθεία σύνδεση από το γενικό κρατικό. Έχουμε στον αέρα. Μαγειρική έχουμε στον αέρα. Ωραία, έχουμε χρόνο. Τι χρόνο έχουμε, μωρή, τη χάρπαστη? Ό,τι θυμόταν το μαγείρεψε η γυναίκα και τώρα έχει πιάσει τις συνταγές για τις γιορτές. Και πού βρισκόμαστε? Στην Τσικνοπέμπτη βρισκόμαστε. Νικολιούλη ήρθε? Όχι, τελευταία στιγμή το ακύρωσε. Μα γιατί? Γιατί θέλει να ξανατραγουδήσει το καροτσέρι που τραγούδισε στη Ρούλα. Πάλι? Ναι, γιατί λέει τώρα που φτιάξει τα δόντια της και δεν σφυρίζει πια, θα το πει καλύτερα. Λεψονάρ! Εσύ, μωρή, γιατί άργησες? Διάβαζα, μωρέ, όλο το βράδυ, ιστορία θεάτρου. Άντε, τελείων. Τολί, πήγαινε φέρε μου το μικρόφωνο. Έλα, αγάπη μου. Σκανία. Ομιλείτε. Ναι, ομιλείτε. Δεν ομιλείτε. Ας το διάλογο, παλιά πατσαβούρα. Ποιον βρίζεις πάλι, χριστιανή μου? Άσε με κι εσύ. Ακόμα η άλλη δεν έφτασε στα ενόφυτα και μου άρχισαν οι προσκλήσεις για μεταμεσονύκτιες προβολές. Ωραία, και πού το μυριστήκανε κιόλας ότι έφυγε η κυρία Μίνα? Δεν τις ξέρεις εσύ τι λυσάρες είναι αυτές. Είσαι αθώαση. Αυτές, παιδί μου, έχουν φωτοκύτταρο στο. Του κύριε. Δημήτρη, που ξέρω ότι δεν εμφανίζει συχνά στην τηλεόραση. Μόνο κάθε μέρα. Ενώ σαν προσκεκλημένο σε εκπομπές. Σαν τη δική σου, καλή ώρα. Όχι, πρώτη φορά είναι. Σ' ακούμε. Οι αληθινές ιστορίες θα πρέπει να σου πω μετά από 3 χρόνια παρουσία στην ελληνική τηλεόραση. Πα, σε καλό μου. Έχουν δώσει το στίγμα τους και έχουν αγκαλιαστεί από τον κόσμο. Ίσως χάρη στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, τους καλεσμένους μας, με σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Πω, ματιασμένη θα είμαι. Πες 3 φορές το πάτρι μόνο από μέσα σου να συνεχίσουμε. Καταρχήν θα πρέπει να σου πω, εντάξει είσαι, ότι δεν μιλάμε για ένα ακόμη reality show. Κάνεις και show? Ναι, μετά το Sky, έτσι, για συμπλήρωμα στο Χαρτζηλίκι και εμφανίζομαι που και που στο Diamonds and Pearls. Καλό! Σ' άρεσε? Μ' αρέσει, Δημήτρη μου, που ενώ έχει σοβαρή εκπομπή είσαι και χιουμορίστας. Άμα έχεις καλή παρέα, όλα γίνονται. Δουλεύεις πολύ. Δουλεύω πολύ και για να σου πω την αλήθεια δεν έχω καθόλου μα καθόλου καιρό για χάσιμο. Δηλαδή ο ύπνος σου λείπει? Όχι περισσότερο από τις εσένα. Και τι κάνεις όταν ιστάζεις και είσαι δουλειά? Πάντως δεν πηγαίνω σε πρωινές εκπομπές. Εσύ? Αν δεν μπορεί να ρίξει λίγο νερό στα μου, τόσο συνελθεί. Ας το κι άλλο μέσα μου. Καληνύχτα. Να μας γράφεις. Τι ταλαιπωρείς την κοπέλα κι εσύ? Τουλάχιστον φέρνεις κανένα ράτζο εδώ να ξεραθεί, να βρεις την ησυχία σου. Συγγνώμη, Δημητράκη, υπάρχουν και κακά πρωινά. Κακά πρωινά για εμάς, θα πεις. Γιατί για εκείνη είναι βαθιά μέσα. Τι φεύγεις? Φεύγω, αλλά αν χρειαστείς καμία βοήθεια, έχω κάτι καλές γνωριμίες, πολύ καλές γνωριμίες, Δημητράκη. Αν βέβαια η κατάστασή της είναι αναστέρωση. Όχι, δεν είναι αυτό που νομίζεις, δηλαδή. Ναι. Ναι!
Ομιλείτε. Δεν ομιλάει. Δεν της αρέσει η φωνή μου. Ας το διάλογο η παλιοπρόμα. Το κλείσε. Το κλείσε. Που να της κλείσει το χέρι η πόρτα, Παναγία μου. Ένα μωρέ, μην είσαι και εσύ υποπτική, αν μπορεί να φταίει τίποτα άλλο. Ξέρω πολύ καλά ποιος θέει, έννοια σου. Yes. Ο δικός μου, προκομμένος. Που τώρα στα γεράματα τότε μουλάρει ράτσας. Αν θα στο κόψω με το χλιμίντρισμα, θα δεις. Σήκω. Πού να πάμε. Για καφέ της κυραδάφης. Πού να πάμε, μωρή. Να ψάξουμε για ενοχοποιητικά στοιχεία. Πιανού. Του Γιάννη Παπαντονίου, πιανού. Του δικού μου του προκομμένου. Σήκω. Άντε, μωρή, άρχισες. Ποιος είναι τώρα μέσα. Τι φωνάει, ο Καλλιόρας. Τις έχεις ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται να τον ρωτήσεις τίποτα. Θα κάνει ένα μονόλογο για τις γυναίκες στη ζωή του. Και πόσο θα κρατήσει. Κοίτα, αυτός ήθελε να το κρατήσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής, αλλά εγώ τον έπεισα ότι μέχρι το επόμενο break είναι αρκετό. Α, δεν θα βρω τίποτα. Έννοια σου. Θα σου δείξω εγώ, κακομοίρη μου. Κάτι θα βρω, δεν μπορεί. Ψάξω να βρω. Και τότε θα τα πούμε. Τίποτα. Τον ιό της Πανούκλας βρήκα. Άρσε κάτω, μωρό, το γλυκό, το ρίμαξες, μωρέ, έλα να με βοηθήσεις. Θα ρίχνουμε τα τείχη, μωρέ, να σε βάλουμε σαν τους Ολυμπιονίκες. Τι να κάνω, Φλόρα μου, πώς το θέλω, ο Φώτης. Με βάζεις να τρώω ένα παγίνο για να πάμε μετά στα ποντιλάνη να πάρουμε το εκατομμύριο. Τελικά, δηλαδή, εσύ τι γνώμη έχεις, ότι ο Σέξπιρ μας προέτρεπε να πιστεύουμε ότι ο Άμλετ είχε σεξουαλικές σχέσεις με την οφηλία. Α, δεν ξέρω τι μας προέτρεπε ο Σέξπιρ. Πάντως, εγώ με τέτοια οφηλία δεν θα είχατε πολλές αντιστάσεις. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Τι ευχαριστώ, ρε Γιάννα, τι ευχαριστώ. Η οφηλία. Πώς να το πω, δεν έχει το σεξ στο μυαλό της. Μα γιατί το λέτε αυτό, κύριε καθηγητά. Ούτε η Διάννα έχει το σεξ στο μυαλό της. Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου. Σε όλο το υπόλοιπο σώμα της το έχει. Άμα! Δεσποινής κουντουρά του. Δεσποινής κουντουρά του. Παρακαλώ. Μήπως να μας λέγατε μια καλή νύχτα πριν πέρασετε να κοιμηθείτε. Μα γιατί το λέτε αυτό, εγώ σας παρακολουθούσα ακραδάντως. Πηγαίνετε να πιείτε ένα καφέ, Δεσποινής. Ξέρετε, συγγνώμη κιόλας, αλλά χθες όλη τη νύχτα διάβαζε ιστορία θεάτρου. Άμα! Και τι διαβάζατε? Για τα αμφιθέατρα. Α, μάλιστα. Άρα θα ξέρετε να μας πείτε. Τι έργα παίζονταν στα αμφιθέατρα. Βεβαίως και ξέρω. Στα αμφιθέατρα παίζονταν έργα αμφιθεατρικού περιεχομένου. Κύριε καθηγητά, να το σημειώσω αυτό, να το έχω για εξεταστέα ύλη στο τέλος. Ναι, Μαρίνα, άστο μωρό μου. Πάμε να σου φτιάξω εγώ ένα καφέ, θα έχει συνέλθεις. Σε τι οφείλουμε την τιμή. Κάτσε. Ξέρεις ότι μαζόμουν να φύγει. Κάτσε κάτω, ρε. Καλά, καλέ. Oh. Να σε καλά, βρε Πέτρο, άνοιξαν τα μάτια μου. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, μωρό μου, να στα ανοίγω. Άνα, καθίς, βρε. Συγγνώμη που διακόπτω την όμορφη παρέα σας, αλλά... Δεσποινής, μπορείτε να μας αφήσετε και λίγο μόνους. Ευχαρίστως. Τι έγινε πάλι? Αυτό το πάλι είναι το πρόβλημα, αυτό. Σαν πατέρα σου μιλάω. Ναι, παπά. Πρόσεξε, έχεις γίνει περίγελος της τάξης. Εσένα τι σε νοιάζει? Εμένα τι με νοιάζει εμένα, ρε. Εγώ το λέω έτσι, γιατί δεν είναι και τόσο κοψό, εσένα είσαι από πίσω. Εντάξει, μωρέ, ένα καφέ της προσφέρα, πώς κάνεις, έτσι, όχου. Αν δεν είναι καφέ στο πρόβλημα, Πέτρο, η ζάχαρη είναι που πειράζει. Τα τσιτάτα στην τάξη σου, εντάξει. Πέτρο, παιδί μου, πρόσεξε. Τραυματίζεις το κύριο σου. Τα τραύματα του έρωτα είναι ένδοξα. Πέτρος. Πέτρος, σοβαρέψου! Αφού εσύ το βλέπεις, το κορίτσι δεν θέλει. Δεν θα το έλεγα. Τι θέλει? Λοιπόν, υπάρχει ένας καλός και ένας κακός τρόπος να σε κάνω να μου πεις την αλήθεια. Να αρχίσαμε από το καλό. Ο καλός είναι να σε σαπίσω στο ξύλο. Δεν θέλω να ακούσω τον κακό. Μίλα, ρε! Σιγά, καλέ, δεν έχεις φάει κανένα παραπέρα. Λέγε! Σου είπα, ρε λάμπη μου, είναι περίοδος μεταγραφών και συζητάνε για ένα καινούριο σοου. Και το συζητάει 8 ώρες την ημέρα, κάθε μέρα εδώ και 20 μέρες. Παιδί μου, είσαι εκτός πιάτσας, γι' αυτό τα λες αυτά. Εδώ σου λέει μεταγραφή της Ρούλας από τον Αντένα στο Μέγκα, συζητιόταν πριν καν την πάρουμε στον Αντένα. Να το πιστέψω. Πώς τον είπες τον κακό τον τρόπο? Λοιπόν, να αυτά για σήμερα. Είσαστε ελεύθεροι. Και πότε θα έχουμε το τελικό κείμενο των τράδων? Α, ναι, έχω κάποια προβλήματα με τη μετάφραση. Λίγες μέρες. Κύριε καθηγητά, αν θέλετε, έχω ένα φίλο μελόουερ που μπορεί να σας βοηθήσει. Και εγώ έχω ένα φίλο γιατρό που θα μπορούσε να σας βοηθήσει. Δεσμίσμα, αλλά δεν σας το λέω κατά μου τώρα. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Δεν είναι τι θες εδώ. Ήρθα να πάρω τη φίλη μου και αυτό σε πειράζει. Γεια σας. Καληνύχτα, κύριε καθηγητά. Τον βλέπετε? Τον βλέπω. Καλά λέει η Νίνα εδώ ότι του λείπει βιταμίνη ε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καλησπέρα, κυρία Μακορά. Καλησπέρα, Χρυσό μου. Εγώ πάω να ξεπαρκάρω το αυτοκίνητο και να φτιάξω και το μαλλί. Τι κάνετε, κυρία Μακορά? Τον κόσμο ομορφότερο, αγάπη μου. Θα ήθελα να σας δω κάπου έξω από εδώ. Εγώ όμως δεν θα ήθελα. Στη Ρίτα θα είμαι. Λοιπόν, άδεια χαρά και συγγνώμη που σε πιέσαι. Καλέ χαρά μου, έχουν με πιέσουν εμένα από. Θα σου πω, μην πεις τίποτα στη Μαρίνα. Καλέ αλίμονο μεταξύ αντρών τώρα. Λοιπόν, τα νέα σου. Τι νέα, κυρία Ντένι μου, τι νέα. Έχω ξετραβωθεί στο διάβασμα και ποιο το αποτέλεσμα. Δεν μου δίνει καμία σημασία. Ό,τι και να κάνω τον αγριεύει. Ούτε ένα ευχαριστώ το γαϊδόρι. Τίποτα, τίποτα. Αντί για μάνα, χολή. Δεν μου λες εσύ κάνεις όλα αυτά που είπαμε. Ανελειπώ και παραλίλου. Και τις ταινίες βλέπω με δυσκολία βέβαια. Και αυτές τις πεθαμένα τζίδικες μουσικές ακούω. Να μου λες τα 100 χρόνια μοναξιάς. Τα τέλειωσες. Πολλά χρόνια, κυρία Ντένι μου. Πολλά χρόνια, πολλές σελίδες και πολλά ονόματα κι όλα βουρδουκλωμένα. Χάνει μάνα το παιδί και το παιδί το θειό του. Έτσι κάνουν παιδί μου αυτοί όλοι με τα σοβαρά βιβλία. Γράφουν εκεί πολλά για να συμπερδεύουν, να μην καταλαβαίνει τίποτα και να λες μετά τι ωραίο βιβλίο που ήταν. Τι ήθελες, Χρυσό μου, να σου δώσω να διαβάσεις τη Λοξάνδρα? Μα γιατί το λέτε αυτό, δεν είναι καλή συγγραφέα με τη Βαλάση? Να ρωτάτε, αλλά ο άλλος έχει εκεί πέρα τρία ονόματα. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Σταραδιάζει στη σειρά και άρχισε και θαμπώνεσαι. Δεν μου λες, του ρίξες κανένα υπονοούμενο ότι το διαβάζεις? Τι υπονοούμενο, καλέ, ολόκληρο το βιβλίο του ρίξες στα πόδια για να πάρει χαμπάρι και αυτό που γύρισε να με φτύσει. Και καλά, ναι.
Τον Γκαμπριέλ Γκαρσία. Έτσι ήταν από μικρό. Αγρίκο και αντιπαθητικό, ίδιο ο συγχωρεμένο ο Μαρκαρά Καλιτόρ. Αλλά δεν μπορώ να πω. Στην κηδεία του ήρθαν οι πάντε. Ήθελαν να τον αποχαιρετήσουν, ε? Όχι, χρυσό μου. Ήθελαν να σιγουρευτούν ότι πέθανε. Πήρε η Μίνα κανένα τηλέφωνο? Η Μίνα όχι, αλλά δόξα τω Θεώ παράπονο δεν έχω. Τα τηλέφωνα βαράνε. Αφήσανε ονόματα? Όνομα όχι, επάγγελμα. Το αρχαιότερο. Τα σου! Α, τα σου βρε ρε μάλτης φωτιώνος νέγρη που δεν πρόλαβε το κορίτσι να φύγει να βγάλει το ψωμάκι του και μου πλακώσαν οι τσούλες στα τηλέφωνα. Έλα να πας, σου μιλάω! Παράτα. Εγώ αυτό που σε συγκαλύπτω, που δεν το πιάνω το κορίτσι να του τα πω όλα χαρτί και καλαμάρι. Και σούπα, μην την πήρε τη μαυροδάφη μου, βαράει. Έχει χάρη, βρε, που έχει αυτή την άγια γυναίκα. Αυτό το κουτορνίδι και δεν σε έριξε ο Θεός στα χέρια μου. Αν ήσουν άντρα δικό μου, θα σου δίνα δηλητήριο. Αν ήμουν άντρα δικό σου, θα το πεινα. Ναι. Εσύ, κτίρι, βραδιάτικα. Λοιπόν, χρυσό μου, γιατί μου τηλεφώνησε να βρεθούμε. Κοιτάξτε, κυρία Ντένι μου, έχω ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όχι εγώ. Καψέρος ο τόλος. Τι έπαθε το παιδί? Το παιδί έπαθε ότι είναι κάποιος στη δουλειά που τον βλέπει και κάπως του έρχεται. Δηλαδή δεν μου είπε τίποτα. Εγώ το πω. Λέγε μου τέτοια. Ώστε ερωτευμένο το πλάκι μου. Ερωτευμένος, σιγά μην ερωτευμένος. Απλώς του αρέσει. Δηλαδή νομίζει ότι του αρέσει. Απλώς θέλει να τον κάνει να τον προσέξει. Και εσύ που το ξέρεις? Πού να το ξέρω εγώ, κύριε Ντένι μου. Τι, απλώς το μυρίζομαι γιατί εγώ τον τόλι σαν αδελφή μου τον έχω. Και αυτός ποιος είναι, τον ξέρουμε? Είναι ένας καινούργιος στη δουλειά, αποκλείεται να τον ξέρετε. Και? Τι και? Αυτός τι κάνει? Τη ζωή μου κόλαση μου κάνει, κυρία Ντένι μου. Εσένα? Όχι εμένα, κυρία Ντένι μου. Του Τόλι. Τα είπα, θα μην τα ξαναλέμε. Α, το κτηνός. Ο καημένος ο Τόλις, τι με το καλό του φέρετε, τι προσπαθεί να τον έχει από κοντά. Και αυτό το τέρας τίποτα. Τίποτα. Τίποτα αντί για μάνα, χολή. Σαν και εσένα με τον Κωνσταντίνο, ένα πράγμα. Μα δεν μία σχέση, κυρία Ντένι μου. Πώς σας ήρθε τώρα αυτό, δεν καταλαβαίνω. Επί του επαγγελματικού εννοώ. Δεν ξέρω τι να κάνω, κυρία Ντένι μου. Δεν ξέρω τι να κάνω, δηλαδή για να βοηθήσω τον φίλο μου, γιατί βρίσκεται σε πολύ μεγάλη σύγχυση. Και δεν μου λες. Αυτός. Τι έχουμε καταλάβει, μας θέλει. Από ό,τι πιστεύω δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει από τον Τόλι, γιατί εγώ εδώ, για πού να ξέρω. Κάτι γίνεται. Αλλά φοβάται να εκδηλωθεί. Α, το γορούνι, εκδηλώσου ρε. Τι σου ζητάμε? Μήπως να τον πιάσει να του πει. Πού να του πει ο παπάς θα φτύγει και ο διάκος στο κεφάλι. Δεν μου λες, πώς τον λένε αυτό? Τι είπατε? Λέω, πώς τον λένε? Θανάση τον λένε. Θανάσια, ήμουνα σίγουρη. Πιάσε δύο τράι, να δούμε τι θα κάνουμε. Λύσαξες, μου έριξε τσίποτη, λύσαξες πια. Κυρία Μίνα μου, εσύ. Α, κανένα δεν έβριζα. Α, γι' αυτό λες. Τίποτα καλέ. Πού πάει η κυρία Μίνα μόνο σου? Τη Μαριάνθη από δίπλα έβριζα. Με έχει τρελάνει στα τηλεφωνήματα από το πρωί. Ναι, να στο δώσω το παιδί. Όλα καλά. Έλα Μίνα. Καλά εσύ. Να τον κάνει να ζηλέψει. Μπα με αυτόν θα πιάσει. Με όλους πιάνει. Αν μη τι άλλο, είναι ένα πρώτης τάξεως τσεκάρισμα για να δούμε αν μας θέλει. Είναι ένα καθάρισε τη θέση σου, μ' αφήσου την κατάσταση, μην κάνω επανάσταση. Λέτε. Παιδί μου, είναι η Νέτα. Την ξέρεις την Νέτα? Όχι. Αυτή. Χειμώνας του 70. Μετά από ένα χαστούκι που έριξε στον Ιωαννίδη, ποτέ δεν μάθαμε γιατί, βρίσκεται με τον άντρα της τον Ήλιαρχο, με δυσμενή στην Πρέβεζ. Ο καιρός περνούσε, χάλια ήταν. Εγώ πάλι ήμουν με τη Μελίνα στο Παρίσι. Με την Τζούλη, εγώ τους γνώρισε και μην ακούς τι λένε. Άλλη φορά θα στα πω τα δικά τους. Πού ήμουνα? Α, στην Πρέβεζα. Μπαίνουνε πλέον ένα βράδυ να δουν το Μεσόγειος, λέγεται. Και ξαφνικά σκάει μύτη ο Μπάμπης από τα Αργοστόλη, υπολογαγός στην πυροβολαρχία Πρεβέζης. Ψηλός, ντελικανής. Φτιστός ο Άλκης Γιανακάς στους γενεύους του Γορά, στο πιο νησιώτικο αυτός. Και έρχεται η Νινέτα και χάνει τον κόσμο. Καλή ώρα τα δικά σου. Για την Νινέτα μιλάμε τώρα. Ένα μίστα πολυλογό. Τον αρχίζει στο κυνήγι. Τι στο σινεμά, τόσο από πίσω είναι η Νινέτα. Τι στη λέσχη αξιωματικών από πίσω είναι η Νινέτα. Τι στο στρατόπεδο να πηγαίνει να τον καμαρώνει στις βολές. Από εκεί της έμεινε και το κουσούριστο αυτή. Και αυτός ο αχρίος με το σεις και με το σας. Έτσι για να μας πάει τα νεύρα. Τελείωσαν εκδήλωτος. Καλή ώρα τα δικά σου. Για την Νινέτα μιλάμε τώρα. Λοιπόν, παίρνω την πρώτη πτήση που βρίσκω μπροστά μου. Κατεβαίνω κατά λάθος στο Λονδίνο. Αγοράζω ένα ωραιότατο ταγιέρ. Ολόμαλο. Το καταυχαριστήθηκα με το ψοφόκριο στην Πρέβεζα και καταστρώνουμε το σχέδιο. Αλλά επειδή δεν βρίσκαμε κανένα πρόχειρο για να κάνουμε τον Μπάμπη να ζηλέψει, σκεφτόμαστε τον άντρα της, τον Ήλαρχο. Ο Ήλαρχος βέβαια. Θου, φαλακρός πράκτορ. Αλλά στην αναβροχιά καλό είναι το χαλάζι. Ένα χαλάζι που είχαμε φάει με τον Μαρκορά στο Πάπινγκο. Κυρία Ντένι μου, ξεφεύγουμε. Ναι. Αρχίζει λοιπόν το φλερ την Ινέτα στον Ήλαρχο. Τι γλύκες, τι αλαμπρατσέτα στον Ιφοπάζαρο, την παραλία, το φανάρι. Εγώ να αρχίζει να διαολίζει τον Μπάμπη. Και να του ορμάει στην ταβέρνα η ωραία Πρέβεζα που φουντάρισε ο Καριωτάκης απέναντι και να τον ταΐζει τη σαρδέλα στο στόμα. Ούτε νιώπαντρι. Και ξημερώνει η Άγια Μέρα και τα παίρνει ο Μπάμπη και τη βουτάει από το λιακά και τη λέει: Άκου να σου πω, μωρή. Το να πατάς τον άντρα σου είναι συνηθισμένο. Το να πατάς τον γκόμενο που το έχεις διγραμμένο. Και μετά? Μετά τρία χρόνια έπεσε η χούντα. Όχι, με την Ινέτα λέω, τι έγινε. Με την Ινέτα?
Ερωτεύτηκε τον Ήλαρχο. Λέτε να πετύχει. Διασύρ. Αρκεί να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για την αντίπραξη. Και τότε θα σου πω εγώ, Θανάση. Εγώ νυπετής και ο διερώμενος θα τον παρακαλά στον Τόλι. Αλλά εμείς, τι θα γυρίσουμε τότε να του πούμε. Όχι, εμείς ο Τόλις. Ναι, τι θα γυρίσει να του πει. Τώρα κλαις. Γιατί κλαις. Σιδανίσουν που γέλαγες χτες. Αυτό να του πει θα πιάσει. Βέβαια θα πιάσει. Εδώ το υποδολάρα έκανε χρυσό δίσκο. Ο Τόλις. Ωραία. Θα μας πει και λεπτομέρειες. Όχι κυρία Ντενού, προς Θεού, αν μάθει τίποτα θα με σκοτώσει. Γιατί χρυσό. Γιατί το είστε ντρεπολιάρι. Δεν θέλει να μιλάμε για τα δικά του. Εδώ είσαι, μωρή, εδώ είσαι και φάγα τον κόσμο. Δεν το κλειστό πριν το κερά μου. Καλησπέρα, κυρία Ντενού. Τι έπατε, παιδάκι, τι πανικό αυτό. Παιδάκι μου ήρθε ο King Kong στο σπίτι και να πιλούσε να το πω που γυρνά όλε αυτέ τι μέρε. Τι να του πω, τι είχα να συμφωνήσει, αλλά πρόσεξε. Πρόσεξε κακομοίρα μου σου γκρο το κόδωνα. Αυτό έχει αρχίσει και ψηλιάζει. Καλησπέρα, κυρία Ντενού. Την είπε χρυσό μου την καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ την κάνω και θα σου κάτσε, μωρή, περίμενα να φύγουμε μαζί. Περίμενα σου πώ θα χρυσό μου, με πετά μέχρι το σπίτι. Ευχαρίστω, σα ευχαριστώ. Τι φεύγετε από τώρα. Δεν με κρατάει πια τίποτα εδώ μέσα. Τόλι, τι πιζό. Τίποτα, τίποτα δεν σα κρατάει. Τίποτα, τίποτα. Κύριε Μακορά, έχω την εντύπωση ότι ψεύεστε. Πάντα ψεύδομαι. Θέλω να το πιστέψει. Και αν σα ζητούσα να μείνετε. Δεν θα ήταν αρκετό χρυσό μου. Αν σα παρακαλούσα. Θα ήσουν σε καλό δρόμο. Αν το απαιτούσα. Τι θα πιω, ναι. Κυρία Ντένι, τι θα γίνει, θα σα πάω σπίτι σα. Έλα τουλάκι αγόρι μου, πήγαινε στο σπίτι σου. Η κυρία Μακορά θα μείνει λίγο ακόμα. Τέλο πάντων, καληνύχτα. Καληνύχτα, χρυσό μου. Και πού είσαι, Τόλι. Για ποιο πράγμα. Ξέρεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι τη γυναίκα έχω και γυναίκα δεν βλέπω. Δεν το ξέρα να κάθομαι όλη μέρα μέσα σε αυτόν τον τάφο σαν την Αντιγόνη. Ποια Αντιγόνη. Ποια Αντιγόνη. Τώρα δεν είπες μια Αντιγόνη. Ποια Αντιγόνη. Βεβαίως και είπα Αντιγόνη. Την Αντιγόνη του κουμπάρου του Τετσίλα. Άσε με σε παρακαλώ, ρε Λάμπη. Που για να πει ο κύριος Λάμπης ότι έχει γυναίκα. Πρέπει εμένα να μου βάλει το λουράκι. Μαρινάκι, μην καμπουρδουπλώνεις εμένα. Η σωστή γυναίκα η τίμια δεν λείπει 24 ώρες το 24ωρο από το σπίτι. Δεν βλέπεις τη λίστα του Σοκράτη. Πριζουνίκ σπίτι, σπίτι πριζουνίκ. Άλλο δρόμο δεν ξέρει. Εκτός από μια μικρή στάση πίσω από τα αλλαντικά. Τι εννοείς. Ο Σοκράτης δεν έπιασε τη λίτσα πίσω από το ψυγείο με το τεκνό που έπαβε τις μουρταδέλες. Άλλο αυτό. Στο κάτω-κάτω του Πριζουνίκ την έπιασε. Ήξερε ο άνθρωπος που ήταν. Ακού να σου πω, Λάμπη, η γυναίκα, αν θέλει να το λερώσει, θα το λερώσει. Και σε μπουκάλι να την κλείσεις, με το θελό θα το κάνει. Γι' αυτό απαράταμε. Πού πας? Στο Πριζουνίκ. Και γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι όσες φορές και αν ανέβηκε ο Μακβέθ δεν είχε ποτέ επιτυχία. Απορίες? Κύριε καθηγητά! Μάλιστα, Δεσποινής. Εμένα πότε θα μου δώσετε κανένα κομμάτι? Εσάς, Δεσποινής μου, το μόνο κομμάτι που θα σας έδινε άφοβα για το καλό του θεάτρου θα ήταν ένα κομμάτι της Πανακόπητης. Κρυάδες. Μη στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Θα σου δώσω το μάθημά μου εγώ όσα κομμάτια θες. Τα ψιά της Πανακόπητης. Η ρόλη θέλω να πω. Αλήθεια, βρε. Κύριε καθηγητά. Ναι. Εμένα τώρα που δεν μου βγαίνει αυτή η οφειλίτσα, τι θα μου κάνετε, τι θα μου κάνετε. Τι θα σας κάνω. Ό,τι καταλαβαίνει. Καλά, θα το έχω υπόψη μου. Δεσμή σκουτουράτου. Εμένα. Ναι, έχεστε μισό λεπτό. Είναι που θέλω να κατασέψετε τον αγκαλίνο του ερωτισμό μου, καταλαβαίνετε. Ναι, εντάξει, εντάξει, θα το κατασέψουμε. Πήγαινε τώρα. Με ζητήσατε. Ναι, ελάτε μισό λεπτό. Ξέρετε, Δεσποινής μου, σας το έχω πει πολλές φορές και θα σας το ξαναπώ. Υποτίθεται ότι εδώ πέρα ήρθατε για να ανοίξετε τα μάτια σας. Όχι για να τα βγάλετε. Του είπε τέτοιο πράγμα. Ναι, σας λέω να φάω τα κόκαλά μου. Τον κοίταξε έτσι αυστηρά με τις αγριωματάρες του και του λέει: εδώ μέσα είναι δουλειά, δεν είναι για να βγάζουμε τα μάτια μας. Άρα τσίβησε. Του τέστην μας θέλει. Τι να φανταστείτε, του τέστην, ότι ακόμα δεν έχω κάνει τίποτα. Θέλω να πω ότι ο Τόλις δεν έχει κάνει ακόμα τίποτα. Να του πεις να γίνει πιο επιθετικός. Να του την πέσει με την πρώτη ευκαιρία. Και τότε, κύριε Θανάση, θα σου δείξουμε εμείς πώς φτιάχνετε το εξάπορτο. Έννοια σας, θα του το πω. Καλημέρα, Τόλι, χρυσό μου. Απάνω είναι ο Κασιμάτης. Ναι, ναι, πάνω είναι. Σε ευχαριστώ, χρυσό μου. Και πού είσαι, Τόλι, παιδί μου. Μάλιστα. Προχώρα. Πας καλά. Τι εννοείται. Ξέρεις εσύ. Όπα, 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 μας βλέπει ο Κωνσταντίνος. Σιγά, μην δώσουμε αναφορά και στο ηθόν. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, αλλά για ποιο πράγμα εντάξει. Για το Σαββατοκύριακο στο Γαλαξίδι. Α, εντάξει, εντάξει. Κοίτα, Πέτρο, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία εμείς οι δύο. Θα κλείσουμε και ένα δωμάτιο στο Μπρούνο, έτσι που είναι και λίγο απόμερα. Διάνα! Τι είναι? Έρχεσαι λίγο. Πήγαινε, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν μου λες, Διάνα, έχεις ακόμα πρόβλημα με εκείνη την οφειλίτσα? Πάντα έχω πρόβλημα εγώ. Δεν έρχεσαι το βράδυ από το σπίτι έτσι να το λύσουμε επιτέλους αυτό το πρόβλημα? Ακούλε, είμαι μεγάλη μου χαρά. Τι ώρα να έρθω? Ό,τι ώρα να είναι, δεν βιάζει. Έτσι κι αλλιώς, όλη η νύχτα δικιά μας θα είναι. Και τι μας νοιάζει εμάς που ο Κωνσταντίνος κάλεσε αυτή τη Διάνα σπίτι του? Τι λέτε, κυρία Ντένι μου, αν δεν νοιάζει μας, ποιο νοιάζει δηλαδή? Για βοήθησέ με λίγο, γιατί λείπει η Κινινέτα. Αυτή, κυρία Ντένι μου, είναι η μόνη που κινδυνεύουμε να μας φάει την Αντιγόνη. Και είναι και καλή, έτσι λένε. Εγώ πάλι δεν το έχω δει. Για συνέχισε. Κι αν αντάμ, παπαντάμ, δεν καταλαβαίνει τίποτα προκειμένου για την καριέρα της. Και θα πάει, θα του την πέσει, θα γίνουν όλα όσα δεν θέλουμε να γίνουν, και το πρωί θα ξυπνήσει το μαξιλάρι της με την Αντιγόνη. Τι μου λες? Ναι, σας λέω, έχω μάθει εγώ για αυτήν τα τέρατα και τα σημεία. Μέχρι και στο πανεπιστήμιο έτσι μπήκε. Καλά, δεν έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις για να μπει? Ναι, την εξέτασαν πανελλήνιος για να μπει. Αφού σας λέω, εγώ την είχα κόψει. Και πήγα στη γειτονιά της κάτω από τις τρεις γέφυρες. Και από τις τρεις ταυτοχρόνως. Και μου τα είπαν οι θείοι της. Όλα με το κορμί της, σου λέει, τα πληρώνει. Νίκη, κοινόχρηστα, το μανάβι. Ένα παπλωματά που της έφτιαξε το στρώμα. Αυτό πια δεν είναι κορμί. Πιστωτική κάρτα είναι. Τι θα κάνουμε, κυρία Ντένι μου? Μη ζενιάζει, χρυσό μου.
Άστο πάνω μου. Τι έκανε, λέει? Όπως τα ακούς, Φλόρανς, θα φέρει αυτό το τσουλί μέσα στο σπίτι μας. Ας πάρει τα μούτρα της. Έξαλλη με έξαλλη. Απ' τη μύτη να με πιάσεις, θα σκάσω. Τον αλητήριο, αυτός έχει ξεπεράσει τα όρια. Όπως το λες, Φλόρανς, όπως το λες. Δηλαδή σε λίγο θα τον δούμε και στα σκυλάδικα να τα χταρίζει τα πόδια του αυτή τη Γιάννα Νταρίλη. Μη μου το λες, μη μου το λες, δεν μπορώ να τα ακούω. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Θα πάω να βρω αυτό που ρίχνουν στο στρατό στο γάλα και του αποπλακώνουν. Να σου δώσω χρήματα. Για να σώσω το παιδί μου, δίνω όσα όσα. Φτάνουν χίλιες δραχμές. Έννοια σου θα τον φτιάξω εγώ. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν πρέπει να τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Πρέπει να συνεργαστούμε για να τους χαλάσουμε την βραδιά. Και βέβαια να συνεργαστούμε. Δεν μου λες, Μωρή. Εσένα τι σε κόβει τώρα αν ο γιος σου από αυτό. Παρακαλώ. Λέω. Άκουσα. Να, για τη μήνα, για το κορίτσι μας. Και από πότε σε κόβει εσένα αν το παιδί θα τα φορέσει στην κεραμίνα. Κοίταξε, Φλόρα. Εγώ τη μήνα κατά μία έννοια να τη συμπαθώ. Δεν ξέρω τι έχεις καταλάβει εσύ. Το αντίθετο. Και απ' την άλλη, φοβάμαι ως μάνα. Διότι σέρνονται ένα σωρό ασθένειες. Τουλάχιστον με τη μήνα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Μένεις του παπάγου, είναι καθαρή. Ενώ η άλλη σου λέει βρωμιάρα. Να φανταστείς, δεν έχει σπίτι. Κάτω από κάτι γέφυρες κοιμάται. Τι ώρα θα τη φέρει. Κατάλαβες τώρα είναι αυτό που λέγαμε. Δηλαδή ότι η οφειλία για ένα δυσβάστακτο. Εγώ να δείτε. Μάλιστα. Και. Προσπαθεί να βγάλει από μέσα της ό,τι θα μπορεί. Κι εγώ. Τελικά έχω πολλά κοινά στοιχεία με την οφειλία. Μάλιστα, μάλιστα. Και μάλιστα πάρα πολύ λένε ότι ο Σέξπιρ. Αχ, τρελαίνομαι να σας ακούω να μου μιλάτε για σεξ. Πήρα. Στο καλό, βρε παιδί, πού τα έβαλα. Πού στα κομμάτια, πού τα κομμάτια πια. Εδώ είσαι, Κωνσταντίνε. Τι θες εδώ, Φλόρα. Τα χάπια για την πίεση, παιδί μου. Πού στο διάολο τ' άφησα η ρουφιάνα. Πού τ' άφησα. Τα βρήκα. Συγγνώμη για την ενόχληση. Συνεχίστε. Και καλή διασκέδαση. Έλα. Λοιπόν, όπως λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Πάρα πολλοί σεξπιρολόγοι συμφωνούν. Ναι, και εγώ. Τι και εσύ. Συμφωνώ με τους σεξπιρολόγους ότι έχετε πάρα πολύ ωραία δάχτυλα. Διάνα. Ναι. Εδώ ήρθαμε να πλησιάσουμε την οφειλία. Με πλησιάστε με, ναι. Δεν έχω μυαλό πια, δεν έχω μυαλό. Πάρ' το, χάσα. Μην το ψάχνεις εδώ μέσα. Παιδί μου, πήρα τα χάπια της σχολής αντί να πάρω τα χάπια της πίεσης. Θα σε καλό μου. Τελείωνε. Μα πού τα έβαλα, βρε παιδάκι μου, πού τα έβαλα. Πού τα έβαλα. Να τα, βρε παιδάκι. Τα βρήκα! Τα βρήκες! Είναι πολύ καλά χάπια. Έχει σωθεί κόσμος και κοσμάκι, σου λέει. Τώρα! Δεν είπα τίποτα, φεύγω. Δεν παίρνεις και όλο το φαρμακείο μαζί σου, πας και σε τίποτα άλλο. Μα πού να πας τη γλώσσα σου, μούρχο! Κυρία καθηγητά. Παρακαλώ. Ελάτε να καθίσετε. Ελάτε. Καθίστε. Ναι. Έτσι, μπράβο. Κυρία καθηγητά. Ναι. Δεν βλέπετε τι λένε τα μάτια μου. Το βλέπω, Διάνα, το βλέπω. Αλλά σε παρακαλώ πολύ να προσέξεις τι λες. Η οφειλία λοιπόν, παιδί μου. Κύριε καθηγητά. Τι. Δεν αφήνουμε λίγο τη θεωρία να περάσουμε στην πράξη. Τι εννοείς. Εννοώ ότι ήρθε η ώρα να μου δείξετε το ρόλο μου. Και να θέλαμε, Διάνα, βλέπεις, πέσαμε σε πολλή κίνηση απόψε. Τι είναι πάλι, Φλόρα? Τη μάνα σου ψάχνω, βρε παιδάκι μου, τη μάνα. Είδες πουθενά τη μάνα σου? Και πώς ήρθε καλή μου γυναίκα ότι θα είναι εδώ η μάνα μου? Το μάτι μου πετάει από το πρωί. Δεν ξέρω, δηλαδή έχω μία εσάνς ότι θα τη δω μπροστά μου. Σίγουρα δηλαδή δεν είναι εδώ πέρα. Τόσο πολύ σου έλειψε η τένεια. Α, δεν ξέρεις τι έχω περάσει εγώ με τη μάνα σου, γι' αυτό τα λες αυτά. Μην κοιτάς που τρογόμαστε. Θα ξεχάσω εγώ τότε που πρωτόρθω από την Πάρο. Τι ήμουν τότε, κοριτσάκια, τόσο τα κοριτσάκια μου. Και εκείνη η Λεβέντο γυναίκα, αρχόντισσα της παλιάς Αθήνας. Και εκεί που καθόμαστε, χτυπάει την πόρτα μας ο πλαστήρας. Δεν τη δίνεις την ιστορία στον Κουτσομίτη να μας αφήσεις και εμάς την ησυχία μας. Όπως θες, αγόρι μου. Να χαλάσω εγώ την πρόβα σας. Άντε, μπράβο. Και πού είσαι, αν τη δείτε πουθενά εδώ τριγύρω, πείτε της ότι τη ζητάω. Θα της το πούμε, Φλόρα, θα της το πούμε. Θα ξανάρθω. Έλα. Τι κάνεις εκεί, παιδί μου? Δεν κλειδώσατε την πόρτα. Και επειδή εγώ κλείδωσα την πόρτα, πρέπει εσύ να πατάξεις τα ρούχα σου. Έτσι με έχουν συνηθίσει. Διάνα. Μα γιατί να μου το μεταφέρεις? Μήπως με ζήτησε η Φλόρα? Ναι. Αποστολή εξετελέστη. Κυρία Ντένι μου, είσαστε αχτύπητοι. Βοήθησε και η Φαλκονέρα, δεν μπορώ να πω. Κυρία Ντένι μου, πρέπει να σας κλείσω. Μισό λεπτό, αγάπη μου. Χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Δεν το έκανα για σένα, χρυσό μου. Για το καλό του θεάτρου το έκανα. Τώρα, αγάπη μου, τώρα. Μισό λεπτό, τώρα. Τώρα. Μισό λεπτό, λάμπη, μισό λεπτό.
μαρτύρια του. Θα ήθελα να ξέρω που γυρνάς. Δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς. Παράτα με! Να σε παρατήσω, αλλά το πας! Όπου θέλω πάω, στο μπάνιο πάω! Δεν μου λες καινούργια κόλπα να αυτό το μπάνιο, τι πας και κλείνεις τόσες ώρες εκεί μέσα! Θέλω να μείνω μόνη μου με το μωρό, πειράζει! Ναι, πειράζει, για να σου πω και κάτι άλλο. Ποιος είναι αυτός που παίρνει και κλείνει! Δεν ξέρω, ρε λάβη, παράτα με! Δεν σε παρατήσω, θα εξηγηθείς! Ρε φίλε, για στα, τα περσινά τα δικά σου τα ξέχασες. Ή νομίζεις επειδή εγώ το έκανα καργάρα, δεν θυμάμαι το τσουλί που επί ένα μήνα σε έπαιρνε και μου το έκλεινε στα μούτρα μόλις μ' άκουσε. Μαρία, ποιο τσουλί, Μαρία, η ξάδελφή σου η Στέλλα ήτανε. Η Στέλλα? Και γιατί δεν μου μίλαγε, παρακαλώ? Αφού δεν εμένα. Εντάξει, Διάνα, εντάξει. Θέλεις κι άλλο όμως, έτσι. Κι άλλο, πού να το φτάσω πια. Έλα, έλα. Δημήτρη, να δούμε λίγο το Στέλλα. Αφού λείπει, Δάφνη. Δεν πειράζει, θα σου κρατάει τα λόγια για μένα. Α, καλή να κάνω εγώ την μπουά, θα ξελιγωθείτε. Δάφνη, είναι καλύτερα να έρθει η Δάφνη. Κύριε Μαρφορά, αν δεν σας πειράζει, μπορώ να κρατήσω εγώ τα λόγια της Μπλάνς. Εμείς, παιδιά, να κρατήσουμε τα προσκυμάτα. Αφήστε το, εσείς, μια άλλη φορά. Να λείπουμε κι εμείς. Μα γιατί τόσο πολύ σας ενοχλεί να δοκιμάσω κι εγώ μια φορά? Όχι, δεν. Αν δεν τα καταφέρω, κατεβάστε με. Ορίστε, ναι. Εμείς να κάνουμε διάλειμμα. Κάτσε, ρε, κάτσε, πότε θα ξαναγελάσουμε. Κάτσε κάτω. Δεσποινίζα, θα πάρετε το βιβλίο σας. Να τα ξέρω τα λόγια. Ωραία, πάμε. Αφήσέ με να περάσω. Κάνε μου τόπο. Τόπο, όσο θέλεις. Στάσου εκεί πέρα. Σε χωράει να περάσεις, πέρνα. Όχι, όσο θα στέκεσαι εσύ εκεί. Φοβάσαι, μη σ' ακουμπήσω. Μη φοβάσαι, δεν σε ακουστάρω. Εδώ που τα λέμε, βέβαια δεν είσαι και άσχημη, δεν χάνω και τίποτα. Άλλο ένα βήμα να κάνεις, θα σου παράξω το πρόσωπο. Μου στάρεις αγριάδες, ε! Στοπ, στοπ. Δημήτρη. Είναι πολύ χλιαρό, παιδί μου, όταν ορμάς. Δεν ορμάς για να τη δεις. Πρέπει να βλέπουμε ότι τη γουστάρεις. Πρέπει να υπάρχει στο μάτι σου ο πόθος. Τώρα πώς. Πώς, περίμενε λίγο, μια στιγμή. Πάμε εδώ, Δεσποινής. Εμείς, οι δύο. Γιατί, έχετε πρόβλημα? Όχι, δεν. Λοιπόν.